Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Μπορέσουμε, δεν ξέρουμε. Γκρίνιαξε. Να μην καταστρέφατε τη γη και το κλίμα. Πάλι, κοίτα, να μην σας τιμωρούσαν. Τώρα σε δύο μέρες πρέπει να ρίχνει χιόνι. Ναι. Η φύση εκδικείται. Θα σας πλακώσει τα μπουνίδια να πούμε. Σαν μπουκέτα, μπουκέτα. Μην διαμαρτύρεστε άνθρωποι. Ναι, ναι. Τα ζωάκια δεν κατέστρεψαν τη φύση, την καταστρέψατε εσείς. Ποτέ, δεν το συζητάμε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Οπότε καλά κάνει και κάνει. Τι καλά, θα αρρωστήσουμε όλοι τώρα. Εσύ φορά σκοτωμάνικο, είσαι ύποπτο. Εγώ φορούσα χθες σήμερα σαν έχω να συναχάσω. Να αρρωστήσουμε, φίλε, αφού βιάσαμε τη γη. Τη φύση, δεν μας λυπάμαι. Τα ζωάκια. Ναι, δεν μας λυπάμαι. Εντάξει, εγώ λυπάμαι λίγο τους εαυτούς μας εδώ πέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Όχι, δηλαδή. Ας πεθάνουμε εμείς. Χτύπα ξύλο, γιατί ρε αγόρι μου τώρα, γιατί δεν έχουμε. Για να μείνει μια γη με λιγότερο κόσμο, να υπάρχει δουλειά, ευημερία, ανάπτυξη. Δηλαδή, άμα φύγουμε εμείς, θα υπάρχει δουλειά και ευημερία. Αν μείνουμε 4 δισεκατομμύρια στη γη, θα είμαστε πολύ ευτυχείς όσοι μείνουν. Να βρούμε άλλο πλανήτη, να πάμε να μοιραστεί λίγο. Πάτε και οι πλούσιοι γη, ήδη φεύγουν. Οι πλούσιοι στον Άρη, στον Δία, στον Κρόνο. Κόκκινο πλανήτη σου άρεσε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε. Κάτοικο γη εσύ αγόρι μου, τσάλο. Εντάξει, εγώ δεν μετακομίζω αλλού. Ρε, καλύτερο πράγμα το καλοκαιράκι, Ντάλα ήλιο, να έρθει εδώ με τη Σαγιονάρα, με τη Μιτσούκο, έτσι, με το σπορτεξάκι σου. Να ανοίγει το κλιματιστικό. Ναι, δροσερά πράγματα. Να κολλήσει καμιά ασθένεια. Ενώ τώρα δεν κολλάω. Ναι. Τώρα έχω όλα τα μικρόβια, μα δεν αρρωσταίνει κανένα το καλοκαίρι. Ρε φίλε, πολλοί είμαστε στη γη. Πολύ εφαγώθηκε πολύ. Τι να κάνουμε τώρα που είμαστε πολύ. Τι πόλεμο ή έμπολα. Να μην κάνουμε τόσα πολλά παιδιά, μα είναι. Μην κάνετε παιδιά, δεν να ξέρω. Μην κάνετε παιδιά. Ναι, να μην κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε. Εκ των πραγμάτων δεν θα κάνετε παιδιά. Γιατί. Γιατί δεν θα έχει δουλειά, πώς θα κάνει. Δεν θα έχει business. Καλά, υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν. Καλά, υπάρχουν εκεί υποανάπτυκτοι, υπάρχουν οι γύφτοι, υπάρχουν. Ναι. Υποανάπτυκτοι δηλαδή που κάνουν παιδιά χωρίς προοπτική. Έχεις κανένα μάξιμο να τον πεις τίποτα χρόνια πολλά σήμερα. Κανένα Βέρκιο, αυτή είναι αυτά ονόματα. Αβέρκιο, Αβέρκιο. Και Μαξιμιλιάνο σήμερα, αυτοί γιορτάζουν. Να είναι ψήνε, αν ενδιαφέρεσαι. Αβέρκιο. Ναι. Τι ήταν ο Αβέρκιο. Δεν ξέρω, ρε Κωνσταντίνο, μην με ρωτά. Μάξιμο. Μάξιμο, ναι. Μαξιμιλιάνο και Αβέρκιο. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Κομμουνιστέ θα ήταν αυτοί σίγουρα. Πάει το 20 ευρώ, ρε φίλε, ρε μπαγάζα. Α λίγο να έχει σα πει. Είναι βγάλε δυνατό, μια εκπομπή, ρε φίλε. Είναι δυνατό. Βγάλε μια εκπομπή χωρί να πει κομμουνιστέ. Ρε είναι δυνατό να σε λένε Μάξιμο και να είσαι δεξιό, θα πούμε. Καλά, ναι, αλλά εσύ όλο με κομμουνιστέ έχει να κάνει. Να ο Σάιτ, να ο Μάιτ, να ο άλλο. Δηλαδή πώ θα έχει καταφέρει. Γιατί έχει δει κανένα νορμάλ άνθρωπο να γίνει τυχολύπτη. Ναι. Γιατί ρε φίλε, να, Καζαμπάκα. Τι νορμάλ είναι. Τι δεν είναι νορμάλ. Πρέπει ο Θεοφάνος σε... των Ερζιανών. Κοίταξε, στην καλλιτεχνία πρέπει να είσαι αριστερός. Ναι, συμφωνώ δηλαδή, εδώ συμφωνώ. Για να τραγουδήσεις, για να γράψεις ταινία, για να κάνεις, για να ράνεις, για να πας στα μηχανήματα, τα κάνεις εκεί. Πρέπει να είσαι αριστερός. Ο δεξιός είναι άλλη κουλτούρα, έχει άλλη αυτή. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει τα 80 χρόνια της και μας προσκαλεί να πάρουμε μία γεύση από το μέλλον. Το ΑΒ Μακεδονία, λοιπόν, στο 11ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου, ανανεώνεται με νέα τμήματα που ήθελαν να μας δώσουν ιδέες για μία καλύτερη ζωή, να μας ταξιδέψουν στην υψηλή γαστρονομία, αλλά και τις νέες τεχνολογίες που κάνουν τα ψώνια μας ευκολότερα και πιο διασκεδαστικά. Επισκεφτείτε το λοιπόν 23, 24 και 25 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε το και απολαύστε εκπλήξεις για όλους. Περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο site ab.gr. Ανοίγουμε μαγαζιά, ορίστε ρε φίλε. Έχουμε άνθηση. Τελείωνε. Έχουμε και γήπεδα να φτιάξουμε. Έχουμε και επισκέψεις του Ιβάν κάτω στον Κυριάκο, στον Κούλη, τον πρωθυπουργό μας. Τι έγινε, Μπρουτ και ο ένας και ο άλλος. Τι νόημα αυτή τα λέμε, ρε Κωνσταντίνε. Και ο ένας και ο άλλος. Ρε Κωνσταντίνε. Ο ένας έχει. Ρε ψυχούλα. Οι μεγάλοι τα βρίσκουν πάντα, δεν το ξέρεις. Τα έχουμε πει αυτά. Βρείτε κι εσείς οι μικροί, τι να κάνω εγώ τώρα. Να κλαίω για εσάς τους μικρούς. Μα σου λέω τι γίνεται, πώς είναι η ζωή, ρε φίλε. Πήγε, είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δεν έχει ανάγκη τώρα τον Τσίπρα. Δεν τον μιλάει τον Τσίπρα. Έγλειψε τον Τσίπρα και έγλειψε ο Τσίπρας, έγλειψε. Ναι. Τέλειες. Τώρα θέλει να κάνει το γήπεδο. Ναι. Θέλει να πήγε κάτω εκεί στο Μαξίμου, στο Μαξίμου. Ναι. Ξαφνικά το μάθαμε. Θέλει να κάνει γήπεδο. Δεν θέλει, αλλιώς δεν θα πήγαινε. Με δικά του λεφτά. Με δικά του αυτό. Όλα τα βάλει αυτό. Και σου λέει ο Κυριάκος. Και κολλάει δηλαδή. Στο γραφειοκρατικό μόνο. Αφού Ελλάδα είσαι, ρε φίλε. Εδώ δεν μπορεί να πάρει ένα διαβατήριο να βγάλει μέσα σε μια μέρα που λέει ο λόγο. Σε απλά πράγματα. Σε ολόκληρο γήπεδο ξέρω, που έχει να κάνει. Εγώ ξέρω, φίλε, άμα έχω λεφτά, κάνω γήπεδο. Ναι. Δεν κολλάει ούτε στο γραφειοκρατικό. Στην Ελλάδα κολλάει. Ούτε στο χαρτί. Μια ούτε... χαρά κολλάει. Ακεί, 20 χρόνια άκ. Πάλευε. Τι έκανε. Τώρα έχει θέμα με την υπογειοποίηση. Πήρε ξανά μανά, ξανά υπογραφέ να το κάνουμε, να το ράνουμε.
Φίλε, στην Ελλάδα είσαι. Όλα έχουν πρόβλημα. Πας να πας με ένα απλό έγγραφο από μια δημόσια περισσή και ανεβαίνει 15 ορόφου. Πλάκα με κάνει. Τι θέλετε, μωρέ, με το Μητσοτάκη εσείς. Τι θέλουμε. Καταρχήν, ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά δεν ήταν ποτέ δεξιό σωματείο. Και τι να κάνουμε τώρα. Τι γλύφετε το Μητσοτάκη. Τι το γλύφουμε, τι ο Καραπαπά τα έγραφε αυτά. Τι τον πείραξε που πήγε και είχαμε συνάντηση. Αφού δικό του είναι, εσύ τι δουλειά έχει. Α, σου λέω, εγώ πήγε ποτέ Ολυμπιακός. Εγώ πλήρωσα τα γραφεία. Πήγε ποτέ Ολυμπιακός, με συγχωρείς, όσο ήταν ο Τσίπρας να κάνει. Πώς δεν πήγε. Πώς πήγε. Πώς δεν πήγαινε. Εσύ πώς πα δηλαδή. Όπως πήγαινε και ο Ολυμπιακός ο Τσίπρας. Εσύ έχει αυτό το Κωνσταντινοπολίτικο, αυτό το μόλι να τα έχω καλά και γυσουρούμε αφέντη και πε κανένα τέτοιο έτσι. Ναι, ναι, και τι. Τι, ρε Κωνσταντινίδη. Θέλει να κάνει το γήπεδο. Το γήπεδο σου λέει είναι δημοκρατία. Άμα κάνει γήπεδο και ο ΠΑΟΚ με δικά του λεφτά και εγώ δεν ξυλωθώ. Πρώτο μάγκα. Εγώ λέω άλλο, ρε φίλε. Για πε εσύ, δε εσύ. Ο Γκαϊλέ του είναι το λιμάνι. Έκανε κάκα για το γήπεδο, έτσι λέω εγώ. Είναι και αυτό ένα κομμάτι. Ο Γκαϊλέ του είναι το λιμάνι. Τα γήπεδα. Και την Νέα Δημοκρατία τα γήπεδα είναι για του χαζού. Για του χαζού. Λέω εγώ. Για εμά. Ναι, για εσά. Ο Γκαϊλέ του είναι το λιμάνι να πούμε. Μόνο το λιμάνι. Τι είναι, μια κάτι. Παλιούρι λέει εδώ πέρα. Το παλιούρι. Το παλιούρι. Το παλιούρι, αν πάω στην πόλη. Φιλετάκι. Να πάω ένα, στην πολυοδομία, ξέρω εγώ, και πιω ένα καφέ. Ναι, ναι. Και ο καφέ είναι καλό. Ναι. Θα γίνει. Άσε τώρα. Το καφέ, ποιο θα τον φέρει. Ποιο θα τον φέρει. Ο σερβιτόρο. Ο σερβιτόρο. Τι κάνει το παιδί μα. Εντάξει. Τι λέει ο σερβιτόρο. Τι λέει. Δεν μου λε, σερβίροντα τον καφέ σου λέει από κάτω ραβασάκι πιάνε πιανόλε. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί τώρα με αυτό. Ναι, παιδάκι μου, εγώ δεν λέω αυτά. Τι λε, ότι σα δουλεύουν γενικότερα με τα γήπεδα. Εγώ φυλάω κάτι. Ο άλλο έχει. Ο Γκαϊλές του Σαββίδη. Άστε τα γλυψίματα, θα κάνει κανένα payroll. Άστε τα γλυψίματα. Payroll και Ιβάν, αυτά δεν ισχύουν. Άστε τα γλυψίματα. Άστε τα γλυψίματα. Ερώτηση, ερώτηση. Ο Γκαϊλές του είναι το λιμάνι. Τώρα το γήπεδο, όχι του χρόνου θα γίνει, όχι στο Καφτατζόγλιο. Πώς θα πάτε στο Καφτατζόγλιο. Για να πάτε στο Καφτατζόγλιο. Για να πάτε στο Καφτατζόγλιο. Πρέπει να καθαρίσετε τη θύρα 10. Θύρα 10.200 άτομα στην κάμαρα στην Αγγλική. Πώς θα πάτε στο Καφτατζόγλιο. Σωστό. Καλό αυτό. Αλλά ερώτηση. Θα κοιτά πίσω. Ο Ιβάν, ερώτηση. Ναι, ερώτηση. Τι, ο Ιβάν, τι. Σου έχει δείξει ως τώρα ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν τηρεί τους λόγους του. Γι' αυτό και το πιστεύουμε. Αλλιώς δεν το πιστεύαμε. Όταν ο άνθρωπος έχει πει 10 και έχει κάνει 11, εγώ θα το πιστέψω. Αν έλεγε 10 και κανένα, θα γελούσα τώρα πιστεύω, και θα γαργαλιόμουν. Δεν πιστεύω σε κανέναν Μαρινάκη, σε κανέναν Μελισανίδη, σε κανέναν Ιβάν Σαββίδη. Δεν πιστεύω σε κανέναν. Μα το συμφέρει και αυτό να φτιάξει το γήπεδο, ρε εσύ. Γιατί, περισσότερα έσοδα, εστιατόρια, θα ανοίξει το κέντρο. Ποια έσοδα, λεφτά, τι λεφτά χρήματα, ρε. Τι εδώ άνοιξε ο άνθρωπος του Θεού. Βρε εδώ άνθρωπος του Θεού. Βρε ο άνθρωπος του Θεού. Έκανε το ΠΑΟΚ TV και δεν του φέρανε αυτή η άχρηστη ούτε μια διαφήμιση. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ρε Κωνσταντίνε. Τι να οικονομήσω, Σαββίδη. Ναι, ο Σαββίδης τον ΠΑΟΚ τον πληρώνει με σκοπό και στόχο να κάνει άλλες ωραίες δουλειές. Και καλά κάνει, δεν μας πειράζει. Ο ΠΑΟΚ μόνος του είναι μια επιχείρηση η οποία όπως όλες οι ομάδες δεν συντηρείται από μόνη. Δεν μπορείτε να συντηρηθείτε και με τους λαούς σας και με το, τη δυναμική σας. 100% εδώ μαζί σου. Άστε τώρα. Μαζί σου. Ο λαός του Ολυμπιακού και ο λαός του ΠΑΟΚ. Μπορείτε με έναν δίμιο διαχειριστή να φτιάξετε ομάδα και να πάρετε όπως κάποιες ευρωπαϊκές να φτάσουν στους 16 του Champions League, στους 16 του UEFA. Μπορείτε να το κάνετε, μωρέ. Μας έχετε πρίξει με το πρωτάθλημά σας των φιλικών. Από αυτό σχολιάζομαι, Κωνσταντίνε. Το πρωτάθλημα των φιλικών. Ο σερβιτόρος για αυτό το πρωτάθλημα έρχεται και σε την ταραβασάκια. Τι να κάνουμε man. Τώρα. Εγώ άλλο λέω όμως και πα αλλού. Βγάλατε πρωί-πρωί τη σπάτουλα με τον Ιβάν να γλύψετε πρωί. Πα αλλού πάλι την άστε μας πρωί, πρωί, σε άσχετα θέματα. Εγώ άλλο σε ρωτάω. Τι με ρωτάς. Δεν το συμφέρει να φτιάξει τον Ιβάν Σαββίδη το γήπεδο. Όχι. Γιατί. Σαν Σαββίδη. Ναι. Τι κέρδος θα έχει. Τι κέρδος. Για πες. Το γήπεδο θα έχει κέρδος. Ποιο. Κόσμος περισσότερος. Μαγαζιά θα ανοίξουν γύρω-γύρω. Θα μπαίνει πάλι μέσα 20 εκατομμύρια ευρώ και θα πούμε. Α σε μένα κουλιά. Δεν το ξέρει αυτό. Δεν το βλέπω 10 χρόνια τώρα που έχει την ομάδα. Ερώτηση άλλη. Τι θα οικονομήσει δηλαδή τόσα χρόνια άμα ήταν οικονομήσει. Ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ θα οικονομούσε. Τι να οικονομήσει. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι για να οικονομήσει. Άρα λοιπόν θα άρα φτιάξει το γήπεδο. Να φτιάξει το γήπεδο. Ναι. Να θα έρθει ο Κατσαρίς από 600 θα θέλει ένα εκατομμύριο. Ρε, εσύ πας ρε, στα με καημένα τώρα. Στα υπόλοιπα πας εσύ τώρα. Α, σε δεν με πας καημένα. Στο ζουμί αυτό που συζητάμε. Τι. Το γήπεδο θέλει να το κάνει όχι. Όχι. Εσύ το λες αυτό όμως. Τι ποιο το κέρδος του. Τι ποιος είναι το κέρδος. Ποιο το κέρδος. Θα μείνει στην ιστορία. Ναι, πολύ σημαντικό. Σιγά μην μείνει και στη γεωγραφία. Μια χαρά θα μείνει. Άσε την ιστορία θα μείνει. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ θα αναβαθμιστεί. Βρε αυτό για τον ΠΑΟΚ. Το συμφέρον του ποιο θα είναι. Άμα κάνει γήπεδο. Ποιο είναι το καλό του όχημα εδώ στην Ελλάδα του Ιβάν Σαββίδη. Ποιο είναι. Ποιο είναι το όχημά του.
Αν το καλουπίσει το όχημα και το φτιάξει, θα μπορεί να κάνει περισσότερες δουλειές. Θα πάρει καμιά δουλειά. Εσύ δεν θες να πάρεις καλύτερο αυτοκίνητο για να κάνεις καλύτερες δουλειές. Θα πάρει καμιά δουλειά άμα κάνει το γήπεδο σε άλλα γεωπολιτικά θέματα ο Σαββίδης, μωρέ. Γιατί να μην κάνει. Πώς θα πάρει. Τι πώς θα πάρει. Πλάκα με κάνει. Εσύ δηλαδή λες ότι άμα δεν φτιάξει το γήπεδο θα είναι όλα μαλά. Γιατί είστε βόδια στην Ελλάδα. Και τρώτε σανό να πούμε. Δηλαδή τρώμε όλοι σανό, εσύ δεν τρως. Σανό τρως. Όχι. Γιατί τρως σανό. Λες εσύ τώρα. Θα κάνει ο Ιβάν Σαββίδης γήπεδο. Πολύ ωραία να το κάνει. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Ωραία. Το κέρδος το δικό του ποιο θα είναι. Από το γήπεδο. Ναι, ναι, τι θα κάνει. Πολλαπλό, δεν για πες ένα. Χίλια κέρδη θα έχει. Για πες. Θα μπορεί να πάρει κι άλλες δουλίτσες. Θα ισχυροποιήσει τη θέση του απέναντι στον κόσμο του ΠΑΟΚ ακόμα περισσότερο. Τι θα το κάνει δηλαδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα πει ο Σαββίδης δεν κάνω γήπεδο. Ναι. Και φεύγω, δεν πάτε ακλέτε έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ και προσεύγεστε. Μην εσύ δηλαδή Σαββίδη. Τώρα τι θες να μου πεις όμως, δεν καταλαβαίνω. Θέλω να σου πω ότι η επίσκεψη του Σαββίδης στο Μητσοτάκη ήταν για το λιμάνι και χέστηκε για το γήπεδο στο Κολαϊκά. Εδώ ο Άδωνης βγήκε και συζητήσαμε λέει τα θέματα. Δηλαδή, εσύ τα λες αυτά. Άσε με μωρέ τον Άδωνη. Άσε με ο άλλος να τους αφήσουμε όσο ακούσουμε εσένα. Είπε ο Άδωνης. Πρωί με φιτιλιάζεις. Είπε ο Άδωνης. Ναι. Και ποιος είναι ο Άδωνης. Τι είναι ο Άδωνης. Το δεξί χέρι εκεί πέρα βγαίνει. Ναι, με τη γυναικεία τη μορφή. Είπε λέει ήρθαμε εδώ τα θέματα συζήτηση ήταν το λιμάνι για την Κόσκο να το πάρει και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Δεν μίλησε καν για το λιμάνι. Ποιος ασχολείται με το γήπεδο κόρο. Για το λιμάνι πήγε. Ναι, αλλά εγώ είδα πάλι μετά το βραδάκι ο Γιώργης. Πάλι έκανε ανάρτηση. Τι έκανε ο Γιώργης. Και το ρωτούσα λέει πόσο ήταν το γήπεδο. Λέει θα είναι 40.000 και πάνω το γήπεδο. Φρε το κέρδο του ποιο θα είναι. Το γήπεδο είναι ένα έργο ζωή. Δεν το καταλαβαίνει. Βρε άλλο σε ρωτάω. Αν φτιάξει κάτι στο παλιούρι δεν θα το ξέρει κανένα. Βρε άλλο σε ρωτάω. Αυτούς το κέρδος του, το εμπορικό του. Ιστεροφημία, δόξα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, δεν είναι όπως εσύ και εγώ και ο απέναντι. Τρώνε δόξα αυτοί. Μα δεν τους περισσεύουν τα χρήματα. Ναι. Αυτό που θέλουν να κερδίσουν είναι δόξα και ιστεροφημία. Δεν το ξέρεις, δηλαδή δεν έχεις κάνει ποτέ πολύ πλούσιο. Δηλαδή, δηλαδή αυτός τώρα έβριζε το Μητσοτάκη και πήγε να το βρει για να έχει δόξα και ιστεροφημία. Από ποιο μπαλκόνι να πέσω, ρε παιδί. Μην πέσει, κάτσε εδώ που είσαι. Από πού να βουτήξω, να πούμε. Γιατί πρώτη φορά τα ακούς, δηλαδή σε αυτό. Να βρίζονται μεταξύ τους τα βουβάλια και μετά να τα βρίσκουν. Γιατί, από πού ήρθες, από τον άνθρωπο. Γιατί τα βρίσκουν, σωστά. Να βρίσκουν γιατί ενώνουν τα οικονομικά συμφέροντα. Δεν πάνε για τη δόξα, για τα λεφτά πάνε. Κάποιοι πάνε και για τη δόξα. Ποιος πάει για τη δόξα. Πάνε και για τη δόξα. Εσείς πάτε για τη δόξα. Ποια δόξα, ρε. Πάνε και τη δόξα. Ποια δόξα, ρε. Ναι. Ποια δόξα, ρε. Για τη δόξα, δηλαδή δεν πάνε. Ποιος δηλαδή πάει για τη δόξα, ρε. Οι σάμπλουτοι που δεν ξέρουν τι έχουν. Ναι, ναι. Θα πάει ο Σαββίδης για τη δόξα. Άκουσε τι είχε πει ο Σαββίδης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Τι είπε. Εγώ λέει τα είχα κερδίσει όλα στη ζωή μου, τα έχω κάνει. Ναι. Αλλά όταν μπήκα στον ΠΑΟΚ κατάλαβα ότι δεν είχα κάνει τίποτα στη ζωή μου. Βέβαια. Ναι, γιατί ναι με χρήμα, πλούσιο, χλίδα, ό,τι γουστάρει, αλλά δεν το πήρε. Γιατί τον πήρε, γιατί τον αγάπησε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί τον πήρε. Ναι, γιατί τον αγάπησε, γιατί γούσταρε. Ναι, ναι. Ήθελε να κάνει και κάτι διαφορετικό. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα όχημα. Ναι. Στο οποίο πανέξυπνο ο κύριος Σαββίδης το πήρε. Ναι. Για να δημιουργήσει τις άλλες γεωπολιτικές του δουλειές εδώ πέρα. Και πολύ καλά και έκανε. Και βάζει το ρωσικό συμφερόντο. Δεν πήρε τον Άρη ή τον Ηρακλή που είναι μικρότερα μεγέθη. Πολύ πήρε καλά έκανε. Α, μπράβο. Να έχει λαϊκό αίρισμα. Μου κάνει εμένα τη δουλειά μου. Σου τι κάνει. Αυτό με ενδιαφέρει. Μου παρακάτω. Πήρε κύπελα, μου πήρε πρωτάθλημα. Θα μου φτιάξω γήπεδο. Α κάνει τη δουλειά θέλει. Το ερώτημά μου ήταν το εξής. Πήγε αυτός εκεί με τον. Βγήκε ο άνθρωπος και λέει: ποιο ήταν το μενού, ρε παιδί μου, τι μιλήσατε, τι είπατε. Λέει: τα θέματά μας συγκεκριμένα για το λιμάνι και για το γήπεδο. Εγώ επειδή τον Άδωνη Γεωργιά τον έχω γνωρίσει προσωπικά, ξέρεις που τον έχω γραμμένο τον Άδωνη Γεωργιά. Καλά, εγώ τους έχω όλους γραμμένους. Όλους πολιτικούς. Εσύ σαν οπαδός γλύφεις κανένα πολιτικό, να σου κάνει καμιά δουλειά. Εντάξει. Γιατί ο άλλος που δεν είναι οπαδός σε γλύφει. Γιατί να γλύψει. Πώς, δεν θέλει να το βάλει σε άλλες δουλειές. Δεν είσαι οπαδός για να σε βρει σε δουλειά. Λοιπόν, μην βρίζετε τους πολιτικούς. Γιατί? Ναι. Γιατί να με τους βρίζουν. Ο Άδωνης, άμα δεν σε ο Άδωνης όταν έβριζε τον ΠΑΟΚ ο Μητσοτάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον βρίζατε τώρα. Τώρα είπε ο Άδωνης. Εσύ, αφού τα έχουμε κολουτούμπα τώρα. Τα μεγάλα, αρχικολουτούμπες είναι όλοι. Όλοι. Τα μεγάλα κεφάλια θα τα βρίζουν. Να μην το τραβήξουμε. 40.000 πλάς λέει ο Γιώργης. Ωραία. Ο Γιώργης λέει το κέρδος του μπαμπά του εμπορικά ποιο θα είναι. Ιστεροφημία, δόξα. Και όχι μόνο. Τι? Περισσότερα έσοδα. Θα τα πάρω κατσαρί. Αν. Και ποιο κατσαρί, ο κατσαρί παίρνει 600 το χρόνο. Για πει θέλω ένα. Α πάρει ένα. Άμα βγάζει ο άλλο. Θα πηγαίνει η Ευγενούλα. Αν βγάζει ο ΠΑΟΚ τώρα στην Τούμπα αυτή να τον 25.027. Ξέρω εγώ 2 εκατομμύρια. Πόσα παίρνει ο κατσαρί, 650. Το χρόνο. Το χρόνο. Ωραία. Α πάρει ένα. Άμα η Τούμπα αρχίζει και βγάζει δεκαπλάσια έσοδα. Αν γίνει σχεδόν διπλάσια η χωρητικότητα. Μαγαζιά, καταστήματα, εμπορικά. Ξέρω πώ θα τα βγάλει. Κάτω στο Καρασκάκι έχει πάει καθόλου. Όχι. Πάνε να δεις. Σε μάτς, εγώ πάω 2 χρόνια. Πάνε να δεις τι γίνεται. Ναι. Ξέρεις τι, Vodafone, μαγαζιά, τι με καφέ, τι εστιατόρια. Ποιος κερδίζει. Τι ποιος κερδίζει, αυτός που το έφτιαξε, ο Κόκαλης. Ο Κόκαλης κερδίζει. Βέβαια. Εδώ ποιος θα κερδίζει. Ο Ιβάν Σαββίδης, αυτός που θα το φτιάξει. Και πάω και την μπαίνει μέσα.
Ποιο μπαίνει μέσα. Κάθε χρόνο 20 γιατί έχει μικρή, μικρό, γήπεδο. Έχει, μικρό γήπεδο. Μικρό γήπεδο. Δεν χωράνε. Ναι. Σπόγω γιατί μπαίνει. Για πε γιατί μπαίνει. Για χαρά είναι το γήπεδο. Για χαρά είναι. Λέει. Γιατί παίρνει ένα. Ναι, τη 2020 ήταν μια χαρά. Γιατί παίρνει ένα κουτσό και το χρεώνει 1 εκατομμύριο ευρώ και έχετε μαζέψει 40 κουτσού. Κάτσε ρε γι' αυτό μπαίνει μέσα. Χθε με έλεγε κατά λάθο και κουτσού και ο Πάου και έχει να χάσει 42 μάτσα. Δηλαδή πόσα θε να με τρελάνει. Με κουτσού και με κατά λάθο σήμερα. Γιατί ναι. Μπαίνει μέσα. Ναι, γιατί μπαίνει μέσα. Γιατί μπαίνει μέσα. Ωραία. Γιατί χρεώνει το Βέρμπο με 1 εκατομμύριο. Όχι, γιατί αυτό. Χρεώνει τώρα αυτό 1 εκατομμύριο. Λάδι θα γίνουν. Είναι κουτσά άλογα να πούμε. Ναι, λάδι θα γίνουν. Εγώ μαζί σου. Γίνουνε, ναι. Μπαίνει μέσα γιατί εδώ και 2 χρόνια τουρίστα στην Ευρώπη. Εκεί που με λε επανομή και κάνω μόκο. Mm. Γιατί έχει δίκιο. Εκεί θα κάνω μούγκα. Άρα, καμιά ναι. Μαγικλά... Άμα δεν παίζει ούτε ο μίλου γι' αυτό. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Τι σα είπε ο Ιβάν τώρα Σαββίδη. Να κάνετε κανένα magic live στη Νέα Δημοκρατία ή υπόψη. Δεν ξέρω, φίλε. Τι εντολή σα έδωσε. Τα payroll τι λένε. Εσένα ρωτάω. Εσένα τι είπε. Εμένα. Ναι. Εμένα δεν μπορεί να πει τίποτα. Ναι, αλλά πρόσεξε, έτσι πως συμπεριφέρεσαι. Γιατί πουλάς τρέλα τώρα. Δεν μπορώ να, μπορώ να σε εμένα. Πω εγώ, εσένα τι σε είπαν από αλλού να βγεις να πεις. Ποιος. Τι ποιος. Ποιος. Άλλοι. Που είναι εχθροί του Σαββίδη. Ποιοι. Έτσι πως πουλάς τρέλα, εσύ μπορώ να σε πουλήσω και εγώ. Πήρα εγώ λεφτά για να πω εναντίον του Σαββίδη. Εγώ πήρα λεφτά για να πω υπέρ του Σαββίδη. Εσύ είσαι χαζό, ρε. Τι χαζό είμαι. Ο παδό. Και εσύ χαζό είσαι. Εσύ είσαι ο παδό. Αντί ο παδό. Εσύ είσαι ο παδό. Ναι, και εσύ είσαι αντί ο παδό. Και ρωτάω εγώ, σαν ο παδό που είσαι εσύ και άλλο εκατομμύριο. Τι σα είπαν τώρα, γυρίστε το στη Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω αυτό είναι μπούμεραγκ που λε. Τι σα είπαν. Μπορούν να σου πούνε οι άλλοι από κάτω τώρα που ακούνε εσένα τι σε είπαν αυτό που λέει οι άλλοι αντιπάω να βγει να πει. Εγώ δεν είμαι πάω που αντιπάω. ΠΑΟΚ, ναι, τίποτα δεν είμαι. Ναι, εσύ που σε πάω, ναι. Ο Σαββίδη, τι πρέπει δηλαδή τώρα. Να μα πούνε. Βέβαια. Πώς. Πώς. Δεν έχουμε προσωπική άποψη. Όχι, είστε πρόβατα. Απρόβατα. Βόδια. Ναι, το ίδιο μπορεί να σου πει και εσένα κάποιο. Εγώ δεν είμαι πρόβατα. Πώς δεν είσαι. Εγώ δεν είμαι πρόβατα. Όταν τα βλέπει όλα ανάποδα, μπορεί να σου πει κάποιο είναι πρόβατο. Είπα τίποτα ανάποδο εγώ. Πώς δεν είπε. Ποιο ήταν το ανάποδο. Μου λε ποια θα είναι τα έσοδα τη Τούμπα και δεν με απαντά. Και σου λέω ότι θα γίνουν 50 εμπορικά καταστήματα. Ποιο θα κονομάει. Τι σε ενδιαφέρει σαν ποιο εκονομάει. Ποιο θα τα πέντε λεπτά. Ο Σαββίδη. Και γιατί μπαίνει μέσα ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι μια τούμπα η οποία έχει μια πισινούλα από κάτω. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Και ένα τμήμα box, τίποτα άλλο. Έτσι είναι τα γήπεδα στην Ευρώπη. Για πάνε να δεις τι γίνεται στην Ευρώπη. Τι μαγαζιά, τι πολιτισμό, ρε φίλε, κανονικό. Μην μιλάς εσύ, ρε του Γιώτη, ναι, για Ευρώπη. Ρε φίλε, πρέπει να αλλάξω όμως. Στο γήπεδο δεν πηγαίνουν πλέον κορασίδες, δεν πηγαίνουν παιδάκια, δεν έρχεται πολιτισμένος κόσμος. Δεν θα αλλάξει δηλαδή το βιωτικό. Πάει στην Τούμπα πολιτισμένος κόσμος. Ναι, γιατί δεν πάει. Δεν πάμε σε κανένα διάλειμμα, πει σε κανένα χωρικό να βάλουμε κανένα ψωμάκι, ρε. Ψωμάκι. Α, σε μένα πρωί-πρωί τώρα με το σαββίδι. Σταματήστε τα γλυψίμα. Σα είπε τώρα τι θα ψηφίσετε. Ποιο θα βγάλει τη βουλευτή σα. Νέα Δημοκρατία βγήκε, φίλε. Νέα Δημοκρατία. Αν μα έλεγε δεν θα βγήκε. Ο λαό του πάει πάει αλλού. Νέα Δημοκρατία βγήκε. Μπερδεύεσαι πάλι. Ναι, ναι. Δεν βγήκε το ΙΣΥΡΙΖΑ. Πάει τώρα. Ο λαό του πάει που κατευθύνεται τώρα. Θέλει πάει. Ο λαό σου πάει. Πού θα σα οδηγήσουν τώρα. Διαχρονικά έχει αποδείξει ότι δεν παρασύρεται ποτέ από τα αντιπρόεδρα. Γιατί γελά. Το Ζαγκουράκι βρεβουλευτή βγάλατε. Άλλο αυτό. Φύγει από εδώ. Το Φραντζέσκο αυτό βγάλει τη δήμαρχο. Ωραία. Πρόσωπο. Το Βενιζέλο του χτίσατε καριέρα. Οι άλλοι τι κάνανε. Κάτσε εδώ σε θέλω. Οι άλλοι τι κάνανε. Δεν βγάλανε. Λοιπόν, μα διώχνει ο Καζαμπάκα. Γούσταρε, ε. Φτιάχτηκε. Τέτοια θε. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, για σένα που θε να σερφάρει ξέχνιαστα, χωρί να φοβάσαι ότι θα σου τελειώσουν τα data από το κινητό, Wind One. Με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε. Και για να το αποκτήσετε, καλέστε στο 13800. Το Wind One όμως δεν θα σταματήσει εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρείτε στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind, μπορεί να κερδίσει μέχρι και ένα πεζό 2008 ή πολλά πολλά ακόμα δωράκια. Μικρό, κομψό, διαφορετικό διαφημιστικό από τα άλλα. Το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές σπιτιού. Και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτού του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα. Και έκπτωση συνέπεια 10%. Έτσι απλά λοιπόν, volton.gr ή καλείτε στο 11300. Cool, rap, κάζα, μέχρι και τις 10 θα πάμε μαζί. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, Κωνσταντίνε. Άλλο site δεν έχει με το SDNA κάθε μέρα. Όλα, του εδώ, Προέδρου. Να, εδώ έχουμε και το. Βάλε κανένα ουδέτερο. Να, βάζω αυτό. Ούτε αυτό είναι ουδέτερο. Ούτε είναι αυτό. Αυτό είναι του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού είναι. Όλα θα τα βάλουμε. Δεν έκανα ουδέτερο site. Όχι, δυστυχώς. Είναι όλα πιασμένα. Δυστυχώς, ρε φίλε. Τι θα γίνει. Αυτό είναι κατάδια. Εδώ με μαζί. Βάλε κανένα άλλο. Η πρώτη, ποιο να βάλω. Όλα είναι όλα από κάπου. Όλα από κάπου είναι. Κάπου στέκονται. Δηλαδή ελευθερία δεν υπάρχει σκέψη. Δυστυχώς. Να, εδώ έχουμε σε αυτά τα μικρόφωνα. Έχουμε ελευθερία σκέψη. Λέμε ό,τι θέλουμε. Συνεχίζω. Ναι. Η Arsenal γιατί δεν έμεινε στο Χάιμπουργκ, ρε φίλε.
Για να το πιάσουν λίγο το θέμα. Η Arsenal γιατί δεν έμενε στο Χάιμπουργκ. Και τι έκανε που δεν έμενε στο Χάιμπουργκ. Πήρε πρωταθλήματα μετά. Δεν έχει σημασία. Άφησε τα έσοδά τη που σε ενδιαφέρουν 200%. Η τότε να βγει. Έχει κέρδη η Arsenal από. 200% κέρδο πάνω. Ναι, είχε ένα γήπεδο 35, το έκανε το γήπεδο 70. Ναι, ναι. Έφτιαξε καταστήματα. Η τότε να γιατί δεν έμενε στο Χάιμπουργκ. Μου, να δει. Το γήπεδο θα το κάνει ο άνθρωπο για το ευχαριστηθεί εσύ. Και το, κέρδη θα έχει. Το δικό του κέρδος ποιο θα είναι. Σου λέω. Θα μπαίνει μέσα πάλι. Όχι. Πώς δεν μπαίνει. Γιατί θα έχει διπλάσιο κόσμο, άμα κάνει 40.000, θα έχει καταστήματα. Ναι. Θα τρώει ο κόσμος στα εστιατόρια, θα πίνει στις μπειραρίες του, θα είναι στο γήπεδο και θα ανοίγουν στον Ιβάν. Θα τον κλέβουν και απαλού δηλαδή. Βρε, δεν ξέρω να τον κλέβουν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά σου λέω. Η Τότεναμ γιατί έφυγε σε καινούριο γήπεδο και έφυγε από το Wildcard Lane. Ο Ιβάν Σαββίδης όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη και έμαθε τι εστί Έλληνα. Καλά, ναι, ζωρί ο άνθρωπο να μάθει. Πάσα ιδέα. Δηλαδή όταν δίνει λεφτά του λέει πάνε ρε Ραπτόπουλε πλήρωσέ μου το λογαριασμό της ΔΕΗ και εγώ πάω στο κίνο και τα τρώω. Δηλαδή θέλω να πω άνθρωπος. Εντάξει, άλλη κουλτούρα έχουμε εδώ πέρα, δεν το συζητάμε, αλλά τα έσοδα θα τα αυξήσει φτιάχνοντας μια γηπεδάρα. Και ο ίδιος θα βγάλει λεφτά. Δεν νομίζω. Πώς ρε Κωνσταντίνε, σου λέω 100 παραδείγματα. Η Μπάγκερ γιατί έφυγε από το Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου και έφυγε στην Αλιάνζ Αρένα. Δεν μου λες πριν το Σαββίδιο. Αν δεν ακολουθήσουμε τα κακά πράγματα. Πριν το Σαββίδιο πάω, έμπαινε περισσότερο μέσα ή λιγότερο. Πριν το Σαββίδιο πάω και ήταν μπάτε σκύλα, λε, τι να μπει μέσα. Χρωστούσε στο δημόσιο, στο έμφυα, ΦΠΑ, τρίτου κτλ. Άρα βρήκατε έναν άνθρωπο να πληρώνει αυτά που δεν πληρώναν οι άλλοι. Μπαίνατε μέσα και τότε και τώρα. Φυσικά. Ωραία, στο κομμάτι δηλαδή, σαν εταιρεία, ναι. Δεν σε έφτιαξε μια εταιρεία υγιή. Πώς δεν με έφτιαξε? Από πού? Από που δεν χρωστάω πουθενά πλέον. Αυτός θα πληρώνει. Ναι, εντάξει, ποιο είναι αυτός? Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ δεν είναι. Μια από την τσέπη του κέρδη δεν έχει, λέω. Αυτό λέει. Ζημιά έχει. Εννοείται, γιατί έχει κανένας από το ποδόσφαιρο με πολλά κέρδη. Φρέ, για το Σαββίδι μιλάμε τώρα, ναι, για το άλλο μιλάμε. Ωραία, ποιο έχει κέρδη από το ποδόσφαιρο? Αυτός που στείνει μάτς 4-5 το χρόνο. Πα σε άλλο κομμάτι. Ναι. Εδώ λέει ο Σταύρος, ναι. Πες στον διπλανό σου ότι εδώ ο βασιλιάς του Κατάρ που έχει δεκαπλάσια λεφτά από τον Ιβάν. Αναγκάστηκε να φύγει από την επένδυση που ήθελε να κάνει στη Ζάκυνθο λόγω γραφειοκρατίας. Ναι. Αυτό που σου λέω ότι εδώ στην Ελλάδα το παραμικρό και αν κάνουμε, ένα οικοπεδάκι έχουμε ρε παιδί και θέλουμε να κάνουμε κάτι, έχουμε πρόβλημα. Σε ολόκληρο γήπεδο που εμπλέκονται δημόσιο, στρατή, αρχαιολογία, θα είναι εύκολα τα πράγματα. Άμα πληρώσει όλα εύκολα είναι. Άμα πληρώσει όλα εύκολα. Εντάξει, δηλαδή okay. Εγώ στρατός, η αρχαιολογία. Έρχομαι, εγώ ο αρχαιολόγος. Έρχεσαι. Κολακτόπουλος. Ναι, αλλά δεν γίνονται έτσι όπως θα λες. Στα τσιμιτσικότσια αμέσως. Βγάζω λεφτά, σε πληρώνω. Στάση, ρε φίλε. Ναι. Όλη αυτή η καθυστέρηση για πέσει μαρούλι. Μα θα πέσει. Άμα πέσει το μαρούλι, πάει το χαρτί. Τότε. Άσε με κουλιανέ μου τώρα. Αυτή η γραφειοκρατία είναι για εμάς που δεν έχουμε. Εμείς, στους εργατζίδες. Ναι. Άμα πάω εγώ τώρα, ας πούμε, και θέλω να κάνω μια δουλειά, να έρθει η πολεοδομία, μπορεί να έρθει σε 2 χρόνια. Ναι. Άμα πάει ο άλλος, μπορεί να έρθει σε ένα μήνα. Άσε με καημένε τώρα με την Ελλάδα σου τώρα. Ο Αργύρης που λέει 40 εκατομμύρια χρωστά Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκη μέσα μπαίνει, χρωστά. Δεν μπαίνει μέσα. Πρόσεξε, ναι, κάτσε ο Ολυμπιακός για να κάνει το Καραϊσκάκη, φίλε. Πήρε δάνεια. Δεν είναι έτσι που τα λέει ο φίλος. Τι δάνεια, δάνεια τα οποία δεν τα ξεπληρώνουν. Δεν τα πληρώσει. Γι' αυτό άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο σου λέει: εγώ έχω το μαρούλι και πληρώνω. Ποιος είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι υγιής επιχείρηση, δηλαδή. Ναι, ποια ομάδα θέλω είναι. Να πω στο φίλο... Ποια ομάδα είναι στην Ελλάδα υγιής επιχείρηση. Ναι, θέλω να πω στο φίλο ότι ο Ολυμπιακός είναι άλλη περίπτωση. Εντελώς διαφορετική. Πήρε δάνεια. Βρε Ολυμπιακός. Πυρεός, τράπεζα. Βρωμάει από πάνω μέχρι κάτω ο Ολυμπιακός. Και η άλλη ανακρίτρια έμαθα να πούμε. Γιατί έμαθε. Για τον Ούρ σηκώθηκε και έφυγε κι αυτή. Έφυγε, ναι, εξαφανίζονται. Για να είμαστε ανακριτές, να πάμε θα, και θα τελειώσει η υπόθεση, θα σβήσει τώρα το Μάρτιο, Μάιο. Πάλευε ο Θωμαίδης με τα κύματα τόσα χρόνια. Μάλιστα. Εντάξει, για να σβήσουν. Αντιτρομοκρατική ο Θωμαίδης από εδώ. Φεύγε. Φεύγει. Σαν και εμένα φεύγει. Λέει ένα φίλο τώρα εδώ μένοντα στο γήπεδο για να πάμε και σε άλλα θέματα γιατί το τεντώσαμε. Ναι, τελείωνε το γήπεδο. 41.000 είναι πάρα πολλά, ρε φίλε, κούλε. Θα είναι πάντοτε μισοάδιο. Ποιο θέλει αυτό? Ένα φίλο εδώ. Κοίταξε, θα είναι μισοάδιο. Ο Χάρης. Αν ο Πάοκ είναι τέταρτο πέμπτο. Σωστά μιλά. Τώρα που ήταν πρώτο. Να πούμε, είναι 25.000 με τη Λαμία είχε. Αυτό είναι, θα είναι άδειο λέει αυτό. Δηλαδή, άμα έχει φίλε 25.000 με τις Λαμίες έτσι, και 41 στα δύσκολα, είσαι μια χαρά. Ναι. Το γήπεδο της Τούμπας, εγώ το θυμάμαι 45.000 θεατών. Και εγώ. Και η Θεσσαλονίκη ήταν κάτω από 1 εκατομμύριο. Σωστός. Οπότε δεν θα είναι και 40.000 δεν θα είναι καθόλου μικρό. Ας τον να λέει αυτόν. Όλοι οι Πακιστανοί παοξίδες θα γίνουν τώρα. Αυτοί εδώ οι Αφγανοί που έρχονται. Τι μικρό είναι. Μεγάλο. Μικρό είναι, σου λέω. Και εγώ συμφωνώ, όπως πιστεύω ότι είναι πολύ μικρό το Καραϊσκάκης για τον Ολυμπιακό. Βέβαια. Πάρα πολύ μικρό. Φυσικά. 33.000 όταν το άκουσα, αλλά δεν γινόταν να κάνει είναι παραπάνω. Οι ομάδες οι οποίες έχουν άνθηση. Λαϊκή μάζα, άνθηση, πάνε σωστά. Καλά, κάνουν πρωταθλητισμό, βγαίνουν ναι. Ευρώπες. Αυτές οι δύο ομάδες είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν. Δυστυχώς η επαρχία πήγε κατά διάολο. Εδώ παίζει πάω ο Ολυμπιακός Βόλου στο Βόλο και θα βγουν εισιτήρια λέει από το. Πάμε τώρα στα θέματα. Ναι. Πάμε στα θέματα γιατί αυτά είναι τα θέματα. Σύμψη τη κοινωνία. Ένα 70 ξεκίνησε το διπλό, ένα 20 θα πάει. Όχι ένα 70, Κωνσταντίνε. Δεν ξεκίνησε, τι ένα 70. Πόσο ξεκίνησε. Ένα 70 δεν είχε το Παναθηναϊκό. Πόσο ξεκίνησε. Όσο είναι. Βόλος ΠΑΟΚ, πόσο ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε να. Μας πει ο Μπέος. Βόλος ΠΑΟΚ ένα 36 είναι τώρα, ξεκίνησε ένα 50. Ο
Όχι ένα 70. Ένα 50, ένα 36. Πόσο να το δώσει. Αυτό δεν είναι σύμψη τη κοινωνία. Πόσο να δώσει, φίλε. Πες μια ομάδα που είναι να χάσει 42 μάτς με τον Ολυμπιακό Βόλο που ανέβηκε φέτος. Πόσο να το δώσει. Δηλαδή να μπουν μέσα και μπουν. Πάρκατο. Η είδηση έχει να κάνει με τα εισιτήρια. Πολύ καλά το μου δώσει στην πάσα. 3.800 πήρε επίσημο ΠΑΟΚ. Τώρα θα ανοίξει και εκδοτήριο εδώ στην Τούμπα. Αν χρειαστεί κάποιο θα βρει και κάτω στο Βόλο. Φιλικό είναι, τι θες τώρα. Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ λέω ότι ο Μπέος θα κάνει καλή μπάζα, καλή κονόμα. Θα Μπέος δώσει και στο παιδάκι του Ραφαήλ. Ο Μπέος. Που μαζεύτηκαν 2.700 και τώρα λέει ο φίλος μας, ο Πέσονα, ο Κικίλιας, άντε θα το στείλουμε. Μαζεύτηκε 2.7. Αφού άμα μαζευτεί 2.7, το στέλνω και εγώ. Άμα είναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Μπράβο. Κικίλιας, έτσι ακριβώς. Το στέλνει και εσύ και εγώ. Ο Κικίλιας τώρα. Τι να κάνει ο καημένος ο Κικίλια, εγώ το λυπάμαι. Έτσι λέει, έχω και εγώ, τώρα το στέλνω και εγώ ρε Κικίλια. Μαζεύτηκε 2.7 από τον κόσμο. Πήγε την Παλατσινού στο σπίτι. Μια χαρά. Την είδη η μάνα του, να πούμε. Όχι, και τι είπε μάνα τι θα πει, εσύ τη δικιά σου μάνα, τι θα έλεγε, άμα έβλεπε την Παλατσινού. Θα χαιρόταν δηλαδή. Εντάξει, τι κάνει κορίτσι μου, εσύ που είσαι next top model, πώς θα λένε αυτά. Πόσο 45, τη μεγαλοκοπέλα. Εγώ τα διάβασα στα γκόζικα. Για πες, αυτά θέλω από σένα. Η μάνα του Κικίλια δεν ήταν ευχαριστημένη. Δεν ήταν ευχαριστημένη μάνα του Κικίλια. Εσύ δικιά σου θα ήταν. Αν έφερα την Παλατσινού, άλλη Τζένι έφερε στο σπίτι. Έφερα Τζένι. Και εγώ Τζένι, τι Τζένε μα ακολουθούν οι Τζένε. Αλλά. Τζένε μα ακολουθούν. Τέλο πάντων, λοιπόν. Άρα ο κόσμο του ΠΑΟΚ να μην αγχώνεται, γιατί πήρα πολλά μηνύματα μαμού σου του. Αν θα πάει στο Βόλο, θα μπει στο γήπεδο. Τι μηνύματα, ρε, με φιλικό μάτσι είναι, ρε. Κάτσε, ρε, Κωνσταντίνε. Φίλοι είστε, ρε. Φιλικό. Ο σερβιτόρο τι είπε. Ακόμα δεν πήγε. Ο σερβιτόρο. Ναι, εγώ είμαι σερβιτορικό. Ξέρει ότι είναι διπλό. Ναι. Σαν το σκόρ να βρει με το μαντέψει να πούμε. Ψάχνει το σκορ να το μαντέψει στο Βόλο. Δεν ξέρω, πάντως εγώ είμαι σερβιτορικός, τον γουστάρω τον φίλο μου σερβιτόρο. Φτάσει ένα 10 το διπλό. Δεν θα φτάσει ένα 10, όχι. Καλά κάνει, γιατί όλα αυτά τα χρόνια και άλλοι τα ίδια κάνανε. Κοίταξε, όταν μπαίνει σε ένα βρώμικο τρισάθλιο περιβάλλον. Θα γίνει βρωμιά. Ναι, ακριβώς. Και θα πρέπει να προσαρμοστεί. Και το θέμα ξέρει ποιο είναι. Να μπορεί να γίνει όμως. Γιατί άμα για να γίνει βρώμικο πρέπει να έχει και background. Να έχει χρήμα. Δηλαδή εσύ τώρα, ο Κωστής, εγώ ο Νίκος, άμα δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ να πάω να πάρω μια Mercedes. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να πηδήξεις ούτε τη χοντρή του σούπερ μάρκετ. Ακριβώς, ούτε την κερακατίνα στο περίπτωρο δεν μπορείς. Οπότε, θα κάνεις καμάκι, ναι. Οπότε πάνε στο Βόλο εσύ, άνετα, δεν είσαι σαν το Καφτατζόγλιο και εσύ κυνηγάνει θύρα 10. Πάνε εκεί, ο άνετα θα είσαι. Γιατί με το Καφτατζόγλιο έχεις μια τέτοια. Γιατί το Καφτατζόγλιο υπάρχει και εκεί θέμα γραφειοκρατίας. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχει οριστεί ακόμα η διοικούντα επιτροπή του Καφτατζόγλιου που πρέπει να τρέξει πράγματα. Έλα, θα διώξει το Μιτζή τώρα που είναι κομμουνιστής. Το Μιτζή λέγεται κομμουνιστής. Και αυτός. Τι είναι. Αλλά. Λοιπόν. Και αυτός. Άιντε τώρα να δει να βγάλει άκρη του. Ανιψιό του θείου μου, του Τάσου να πούμε. Αλλά να του ο Τάσου. Ο Τάσου παντρεύει τη θεία μου τη Στέλλα, την αδερφή τη μάνα μου. Κοίτα να δει όλα τα σόγια μαζί. Αρχηγό του ΚΚ ήταν. Ο Μιτζή. Δυνατό. Στο Αγίου Φαλούρ. Ηρακλειδέα. Άντε βγάλει άκρη. Γι' αυτό λένε ότι πρέπει. Ένα από του αγαπημένου μου θείου. Αλλά. Ο θείο Τάσο. Η διοικητική επιτροπή εκεί του Καφτατζογλίου πρέπει να τρέξει πράγματα και δεν τα τρέχει. Οπότε τα νύψια βγήκαν και αυτοί οι αριστεροί. Από καλή οικογένεια. Με τα τρακτέρ αυτά, τα στάγερ που πουλάνε εδώ χρόνια. Κοίτα να δει. Θείο Αριστίδε κτλ. Πρόσεχε τώρα να δει. Ο κομμουνιστή με το ΣΥΡΙΖΑ πήγε πρόεδρο του Καφτατζογλίου. Τώρα έρθει η Νέα Δημοκρατία τον βγάλει τώρα. Ναι, πρέπει να δούμε τα γυναική. Οπότε και εκεί έχει θέμα. Γιατί τώρα, όταν αλλάζει η κυβέρνηση, βγάζουν αυτούς οι οποίοι είναι στα πόστα, βάζουν τους δικούς τους. Σωστά μιλάς. Είναι ωραίο το κράτος. Σωστά μιλάς. Μια χαρά. 15 ευρώ τα εισιτήρια για το Βόλο, για τους φίλους. Εκεί έκανα ψηλό ντου, εκεί μια χαρά. Εντάξει. Δεν ξέρω, εκεί παίζουν γεύρες, ιστορίες, κακό. Πάντως μια χαρά. Θα κάνει μόνο καλή μπάζα ο Μπέος πάντως αυτό το Σαββάτο. Έτσι. Τσιπουράδικα στην πόλη θα βουγγίξουν, γιατί είναι Μπέος. Και πανέμορφη πόλη. Δήμαρχος είναι. Θα πάνε οι παοξίδες στα Τσιπουράδικα. Δεν θα πάνε, τα κάνουν. Γιατί θα πληρώσουν κανένα. Γιατί ρε φίλε. Εντάξει τώρα ένα κρούσμα, δύο κρούσματα σε σχέση με τις χιλιάδες ορδές που θα κατέβουνε. Τι ωραίοι πελάτες οι παοξίδες. Γιατί ρε φίλε. Στα μαγαζιά. Εγώ που πάω πάντως πληρώνουμε. Κύριοι. Αυτά ήταν δεκαετίας 80-90. Ναι. Τώρα λίγα γίνονται. Μικρά. Κανά τσίγλα από τον περίπτερο. Κανά έτσι. Τι είναι, βρε. Έλα, ρε Μουργολίκη να πούμε. Λοιπόν. Θα πάτε στο Βόλο και θα χαρούν οι καταστηματάρχες τώρα. Λέγει άλλο. Υπάρχει ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ για την ταχεία προσαρμογή του Αμπέλ Φερέρα στα ελληνικά δεδομένα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι βγαίνει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εδώ τα παιδιά. Ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί ο Λουτσέσκου σε αντίστοιχη περίπτωση έκανε 3 μήνες να τη στρώσει την ομάδα. Να το βγάλουμε κουσούρι τώρα, το Λουτσέσκου. Όχι, όχι, εγώ είμαι Λουτσέσκικό. Αφού με ξέρει, αφού τον έχω τρέλα τον. Τι κάνει αυτό ο Φερέρα. Σου λέω Φερέρα μέσα σε ένα-ενάμιση μήνα είδε τα προβλήματα, τα μπάλωσε, υπάρχει μια ικανοποίηση. Βέβαια. Έβαλε του λάθο παίκτε, οι αναπληρωματικοί βγήκαν καλύτεροι. Μεγάλη μαγιά να έχει
πολύ καλούς αναπληρωματικούς και, ναι, και να μπαίνουν και να κάνουν παπάδες. Οι βασικοί να βαλούνται και να βάλεις εσύ τους αναπληρωματικούς και να πιάνουν οι αναπληρωματικοί. Θα ξυπνήσουν, ναι, και οι βασικοί. Ναι, θα ξυπνήσουν. Ναι, ναι. Και τώρα ο ΠΑΟΚ ψάχνεται για μια σούπερ επένδυση, όπως λέει και το πρωτοσέλιδο της Μέντεσπορ. Διότι αυτοί που τραβάνε τον Καηλέ, ναι, είναι 3-22χρονοι. Ναι. Σβιντέρσκι. Ναι. Λιμνιός, ναι. Γιαννούλης. Να βάλουμε τους 40χρονους να... Ναι, σου λέω τώρα δεν είναι τα πρωτοκλασσά, δεν είναι ο Μπίσεσμα π.χ. Ναι. Δεν είναι ο Μάτος, ας πούμε. Πρέπει, τώρα, δεν είστε, είναι, ξέρω εγώ. Πρέπει να είστε χαρούμενοι ή λυπημένοι για το. Πολύ χαρούμενοι. Χαρούμενοι. Γιατί... γιατί ο Πάκο έχει 3-22χρονους που κάνουν διαφορά. Πουλήστε τους μετά. Ναι, αυτό λέει. Σούπερ επένδυση, θα σου φτιάξω εγώ τώρα το προφίλ και μετά μπορεί να του πουλήσει. Σαφώς. Έτσι είναι η business. Έτσι. Δούνε λαβίν και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι θέμα να χαρώ εγώ ή να στεναχωρηθώ αυτό τώρα που μου λες. Επειδή είσαι ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα. Επειδή δεν είσαι. Ο κόσμος μας ακούει και είναι ΠΑΟΚ. Χαίρεται που βλέπει τα πιτσιρίκια του να παίζουν καλά, ναι, να έχουν μεγάλο πρόσωπο. Χαίρεται που τον είχαν το Σφιντεύσκι στον πάγκο, αλλά του βγήκε. Ναι, φυσικά χαίρεται, και χαίρεται. Χαίρεται που τον Λιμιό τον είχαν στη σκιά του Ζαμπά, αλλά του βγήκε. Φυσικά και χαίρεται. Χαίρεται που βγήκε ο Γιαννούλης επειδή τραυματίστηκε ο Βαγιαρίνη. Ναι, χαίρεται. Ναι, γιατί ξέρει γιατί χαίρεται. Χαίρεται που είχαν... γιατί η ομάδα φρόντισε, ναι, να έχει τρομερά μπακάλ πίσω από αυτού του παίχτε. Βλέπει ο Παοξής τι οργάνωση έχει το αγωνιστικό τμήμα. Χαίρεται που ο 8ος χαφ, ναι, ξαφνικά τον βάζουν κατά ανάγκη και είναι ο καλύτερο. Φυσικά και τα χαίρεται. Όταν έχω στον πάγκο τέτοιου παιχταράδε και μπαίνουν και μου κάνουν, ναι, καλύτερη δουλειά, ναι, φυσικά και θα χαρώ. Βέβαια θα χαρηθεί. Αυτό έλειπε. Σωστό. Άρα είμαι, κοιμάμαι ήσυχος που λέει ο λόγος. Χαίρετε που ψάχνει να βγει εξ αριστερά δύο μήνες ενώ έχει τον Γαϊτανίδη και τον έχει εκτός αποστολής. Ο Γαϊτανίδης δεν φίλησε κάπα 19. Ναι. Φυσικά και χαίρομαι γιατί ξέρω ότι και στην κάπα 19 έχω παίχτη που ανά πάση στιγμή θα έρθει και θα παίξει. Ο Κούδας και ο Τουρσουνίδης μπήκαν στα 17 και κάνανε παπάδες. Και που είναι 19 χρόνια τι είναι, δεν μπορεί να παίξει δηλαδή. Του κάνει ο Λιμιός και ο Γιαννούλης. Βάζει 30 κάτω και την κάνει τρία παιδιά. Σου βάζει 19 χρόνια μικρό είναι. Ωραία. Έχω Λιμιό, έχω Γιαννούλη, έχω 22χρονο είναι δεκάδα. Δεν έχω κανένα μεγάλο. Έχει το Στοχ 40 χρόνων και έχει το Γαϊτανίδη έξω και μου γράφεται ο Στοχ. Έκανε μια πάσα ο Στοχ, ναι, χτύπησε το φάουλ ο Στοχ. Μην τα λες αυτά, θα έρθει ο Κοκακόλα και θα σε δαγκώσει. Μην το πει, είναι στοχικός. Ναι, είναι. Στοχαστικός. Στοχαστικός λέει. Μην το λες τέτοια για τον Στοχ. Και πώς έκανε... και πώς το περίμενα. Και βγήκε στο κέντρο ο Στοχ. Α, βάλτε το παιδάκι μέσα, δεν το βλέπετε ότι πετάει, να πούμε. Τον... δεν το βλέπετε το παιδάκι 19 χρονών. Δεν τον είδαμε, όχι. Δεν το βλέπετε, τυφλίστε. Εγώ βάζω άλλον σε σειρά. Τυφλίστε, το μίσεις, δεν τον είδατε, τυφλίστε. Άλλον βάζουμε σε σειρά προτεραιότητα. Ο Βέρμπλουμ. Ο Μαουρίσιο να γίνει καλά. Δεν τον είδε. Ο Ανγκούστο. Τώρα κάνουμε παιχταράδες. Αυτού παίζουν τώρα και αυτού που δεν παίζουν. Ο Ανγκούστο. Ναι, καλό σου. Πεχτάρα. 22 χρονών γι' αυτό. Το έφαγε στο δεύτερο γκολ. 22 τον χρονών. Τον έκανε το τάκλινο. Άλλο φάουλ δεν είναι φάουλ. Φάουλ δεν είναι φάουλ. Ναι. Τρέχει με. Έχει σφαγωθεί. Με το Ανγκούστο. 42 μάτσα ήττο είναι. Βρε, τι με νοιάζει εμένα. Τα 22 φιλικά είναι τώρα. Στην Ελλάδα τώρα είσαι αίτητο τώρα. Σα χλαμάρα. 20 μάτσα ήττο εγώ σου λέω. Άστα τα 22 εγώ τα. Πάει να παίξει με, ναι, την Κορτράικ και χάνει να πούμε. Όχι με την Κορτράικ δεν έπαιξε. Κορτράικ πώ την λένε. Την Κλοντάικ πώ την λένε. Τι κάτι ομαδούλε στην Ευρώπη. Μα ήδη. Σλόβα Πατρισλάβα. Η Σλόβα Πατρισλάβα, ναι, να πούμε. Λοιπόν, λέγε. Αφήνουμε. Φαγώθηκε με το. Έχει φαγωθεί με το. Πρέπει να βρει κάτι με το Στανιό. Πού πάει καλά η ομάδα. Θε να μου πιάσει ρεπορτάζ Ολυμπιακού σε βρω κουσούρι και εκεί. Εύκολο. Θε σε άγρα σε βρω κουσούρι. Εύκολο. Πάνε με σε άλλε ομάδε σε βρω κουσούρι. Πάμε σονάρι. Φεύγουμε πάμε λίγο σονάρι. Άλλο κουσούρι. Αυτό το πράγμα εγώ αυτά κλεισε άρωμα ένιγκ έχουμε. Άρωμα. Ναι. Πώς είναι αυτό το άρωμα, ρε. Το άρωμα. Ή ο άνεμος, αυτά τα κλισέ τα δικά μας. Δώσ' μου εμένα. Δώσ' μου πρωτοσέλιδο στην 8η σελίδα. Σε δώστε τον ένα πρωτοσέλιδο του ράπερ, εσύ. Τζαπαύλο, Μάστορας εδώ, Βάζ Μάς, Γρηγοριάδης. Δώσ' ένα πρωτοσέλιδο, τώρα πρωτοσέλιδο του Ραπτόπουλου. Δώσ' πόσο θα το χρεώσει όμως. Το χρεώσει. Κάτι θα δώσει. Θα ζητήσει. Θα βάλω εγώ. Κάντε το πρωτοσέλιδο. Άρωμα Γιώργη. Τι άρωμα Γιώργη. Το Άι Γιώργη το άρωμα στην Ξάνθη. Τέσσερα στόπερ στην ευθεία δεν έπαιξε κανείς. Πρωτοσέλιδο. Θες πρωτοσέλιδο. Να το διαβάσει. Το κλείσουμε μια. Το κλείσουμε ο Λυσγάρας, ο πέμπτος πόδιλος, καρφώθηκε στον έκτο. Όχι. Έλα τώρα ο Μαλεζάς, γιατί έγινε αλλαγή. Γιατί δεν λες για το Βελίδη και λες μόνο για τον Λυσγάρα, έτσι για να εγώ θέλω να είμαι τίμιος. Τι Βελίδη. Ο Βελίδης αφού ήρθε η μπάλα πάνω του και πήγε. Ο Βελίδης την πήγε. Για τον Λυσγάρα τον ξεφωνεί για την Ξάνθη που δεν πήδηξε ο πόδιλος, αλλά το Βελίδη. Δεν τα λέμε, εγώ τα λέω όλα, να ξέρεις. Εγώ έκραξα τον προπονητή που μου βάλε το σκόνδρα στην πλευρά και τον αυτόν έχει. Αυτόν έχει. Ναι. Τι να τον κράξεις, λαμία είσαι, ρε, ναι, φίλε. Λαμία. Τι θες να έχει, τον Ρομπέρτο Κάρλος, ναι, να έχει εκεί. Το σκόνδρα έχει. Έκανε τώρα ο Πανουριάς. Ναι. Βρήκε το Βελίδη, έφαγε έδειξε το σκόνδρα. Τον Αντωνίου. Τον έδειξε τον Αντωνίου. Ναι, ναι. Τώρα θα δούμε, τον ανέλαβε ο δικό σου τον. Ποιο είναι ο δικό σου. Τον Βελίδη, ο Κούγιας. Τι? Ο Κούγιας τον ανέλαβε γιατί λέει με κατηγορούν ότι είχα λέει, μειωμένη απόδοση. Βγήκε εδώ ο Κούγιας. Ξέρεις τι θα τους κάνει, άμα τους πιάσει ο Βελίδης, ναι, τους παίρνει τα σπίτια, ξέρεις. Κανονικά γιατί τους τα παίρνει. Έτσι είχαν κάνει το Χριστίδη το 73, για ο Καμπάνης, για πες. Η συνωμοταξία των δεξιών των Αριανών εκεί. Ναι. Τους
Και του λέει: πήρε τα μπρόκολα. Είχα μειωμένη απόδοση. Δηλαδή τα έβαγα επίτηδε. Δηλαδή ο Κελεσίδη που έβαγε τα ίδια γκολ. Είχε μειωμένη απόδοση. Του τραβάει στα δικαστήρια. Και τι έγινε τότε για πέσει το 1974. Με πατακό ήμασταν ακόμα. Και βάλανε επί Χούντα στρατηγού τη Χούντα να τον πιάσουν, τον παρακαλάγανε. Αλλά. Τον υπετή να αποσύρει τη μήνυση. Αλλά ναι, δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Άλλο να τον πω εγώ το Βελίδη. Βελίδη. Αγόρι μου κοντό, είσαι χαμηλά. Ναι, ναι, άλλο κριτική και άλλο. Άλλο του πω εγώ το έβαγε σε επίτηδε. Δεν μου λε, εσύ που είδε τώρα. Του πάρει τα σόβρακα. Κανονικά. Ο Κούγια. Κανονικά. Τι, θα με πει σε μένα ότι εγώ είμαι πιανόλα, ότι το έκανα επίτηδε. Έχουμε δει και χειρότερα γκολ να τρώγονται, έτσι. Δεν το συζητάμε. Και από θερμαφύλακε του βέβαια, πάω και. Βέβαια, ναι. Και εσεί τώρα υπαοξίδε. Ναι. Αν ήταν Ολυμπιακό θα λέγαμε. Αν το τρώγε ο Βελίδη στο Καραϊσκάκι, θα καυγίζατε σαν τα σκυλιά τη Ιερουσαλήμ. Θα καυγίζατε εδώ δεκτό, πέρα. Τώρα επειδή τα έφαγε μαζί σα. Δεκτό. Είναι καλό ο Βελίδη. Γιατί είμαστε οπαδοί. Δεκτό. Εγώ σου λέω δεν θα κάνω το άσπρο μαύρο. Έτσι είναι. Έτσι λειτουργεί ο Βελίδη. Ακούγε τον Μπούζο τώρα το μεσημέρι. Ο Βελίδη έκανε πω έσκασε μπάλα και πώ το έφαγε κύριε αυτέ. Θα βγάζε τρει θερματοφύλακε δεκαετία του 80. Που τα τρώγαν όρθιοι, να του πει γιατί έβαγε τον κόλλο Βελίδη. Επειδή λοιπόν το έβαγε με τον Πάοκ, είναι καλό ο Βελίδη. Ο Βελίδη θα τρώγε και με τον Ολυμπιακό, πάλι καλό θα ήταν. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Αλλά τέσσερα στόπερ στην ευθεία. Δεν έχει άλλο σε Κωνσταντίνε. Η Λαμία είναι ρε γόρι μου. Δεν είναι Μπαρσελόνα. Και για την Ξάνθη. Α, για την Ξάνθη με τον Λισγάρα και τον Σπόδηλο λε. Να μου του τραβά στο κέντρο και να δηλαδή. Τι είδε, κάτσε λίγο τώρα, γιατί εγώ δεν το είδα το μάτσο. Εγώ καινό. Τον Άρη ήταν, έχω δει όλα τα μάτσα, δεν είδα αυτό λόγο ότι έπαιζε με τον Πάοκ. Ποιε ήταν οι κινήσει του Γερμανού που οδήγησαν τον Άρη Σαπηγάδη, γιατί εγώ είδα μια δεκάδα παραπλήσια. Οι κινήσει ήταν το αλουνού του προπονητή που έβαλε τέσσερι αρκού σε μια άμυνα στην ευθεία σε ζώνη. Ψηλά κιόλα. Είχε Λισγάρα και ποιον είχε δίπλα. Είχε ένα δεξί back stopper, ξένο. Ναι. Το Παξεβανί το βγάλαν τραυματία. Ναι. Είχε το Μαλεζά 40 χρονών. Α, έπαιζαν Λισγάρα με τον Μαλεζά μαζί. Άμα παίξει ο Λισγάρα με τον Μαλεζά, φίλε, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ, το τραβάνε. Άρα λες ότι δεν έκανε πάρα πολλά, απλά μόνο η παρουσία του ήταν. Ούτε ήταν καμιά Ξάνθη να πέφτει, επειδή είναι του Πάοκ με τάκλινγκ και ιστορίε και φάσει και να γίνει και μανούρε. Έχουν παράπονα οι φίλοι του Άρη από τη Διετησία όμω πάλι. Ναι, φυσικά. Έχουν παράπονα. Ένα κόρνερ εκεί που. Στο τέλο λέει με το στανιό. Δεν το είδε, τι να κάνουμε τώρα. Δεν το είδε, όπω δεν είδε το πέναλτι. Όπως δεν είδε, αφού γκράζομαι. Όπως έγινε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο 3 και δεν το είδε ο. Σωστός. Εντάξει. Σωστός, το άλλο το είδε και κάνε μόκο. Δηλαδή λέει, Ολυμπιακός λέει κέρδισε πέναλτι, δεν το έδωσε. Αλλά έκανε και πέναλτι, αλλά έχει μια διαφορά. Το πρώτο πέναλτι δεν το δε. Κανένας δεν το δε. Είναι πέναλτι. Κανένας δεν το είδε. Είναι πέναλτι. Και εγώ έπρεπε να ξαναδώ λίγο τις φάσεις να δω τι γίνεται. Είναι πέναλτι. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο, επειδή πας στο VAR, δεν μπορεί να μην δεν το δώσεις. Σωστά. Δηλαδή, σωστά, από φόβο δεν το δίνεις. Ραντεβού θέλει ο Βέλεθ για να κάνει επέκταση συμβολέου. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω αυτό το ραντεβού. Μάλλον μιλάμε για τον καλύτερο στόπερ του Άρη. Έτσι. Φέρε εμένα να το κάνω την αυτή. Τη διαπραγμάτευση. Εσύ να είσαι από την πλευρά του Βέλεθ ή του Άρη. Του Άρη να είμαι εγώ. Από την πλευρά του Άρη. Ναι. Τι θα του λέει. Έρχεται ο Βέλεθ. Παίρνω 300 σου λέει τώρα. 200. Ωραία. Και λέει θέλω για την επέκτασή μου, επειδή είμαι και καλό, έτσι θέλω 350, 400. Θα σου δώσω 400. Ναι. Εγώ. Ναι, ναι, ναι. Με μια προϋπόθεση. Για πες, πάμε ναι. Στο ένα κουτάκι εδώ. Έλα δικηγόρο Γρόλιο εδώ πέρα. Τι θες αγώ, Γρόλιο, Γρόλιο, λίγο, θα ναι, του ναι. Βάλουμε ένα υποσημείωμα. Αν πάθει πάθο από δύο θλάσεις θα πάρει 150. Του πω εγώ μαγκά. Εσύ το χρόνο παθαίνεις τρεις θλάσεις. Πρέπει να είμαι εγώ παράγοντας. Ωραία. Είσαι καλό στόπερ. Είσαι. Και επειδή βγαίνει και στην αντεπίδεση. Είσαι καλό στόπερ. Τέλος. Είναι από του πολύ καλού του Άρη. Είσαι όμως Fiat. Α, είναι Fiat και αυτό θα το Μαουρίσιο. Είσαι Fiat. Μυραφιόρι. Ναι. Σούπερ Μιραφιόρι. Αλλά Fiat. Ό,τι και να είσαι Fiat. Ναι, ναι, ναι. Έλα εδώ τα αγόρι μου. Θα σου δώσω 350 αν δεν μου πάθεις θλάση. Δεκτό. Δώσω 300 αν μου πάθεις μία θλάση. Στη δεύτερη θλάση και πάνω θα πάρεις 150. Υπογράφεις. Ναι. Σε φτιάξω εγώ την γραβάτα. Ναι. Θα πηγαίνεις στο σπίτι και λες την κόμενα, ξέρεις θα κάνουμε σεξ του συνταξιούχου. Ξέρεις πώς κάνουν σεξ οι συνταξιούχοι. Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω κάνει συνταξιούχοι. Για πες. Οι συνταξιούχοι κάνουν σεξ, κάθονται από κάτω, έρχεται η χοντρή από πάνω και κάνουν σεξ. Τι σεξ είναι αυτό? Το σεξ του συνταξιούχου. Ρώτα κανένα συνταξιούχο που μας ακούει πώς κάνει σεξ. Καλημέρα συνταξιούχοι μου. Λοιπόν, πες το κουμπαράκι, σου φούκα ζαμπάκα στέλνει μήνυμα. Πες το κουμπαράκι, το χρήμα πολύ στο εμίσαν τη δόξα ουδής. Ναι, ναι, καλά. Καλά. Λοιπόν, το ξέρετε το Win One, έτσι. Το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα. Που ήρθε για να τα αλλάξει όλα στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο στη διασκέδαση. Μαδάκια για λατζί, τας κεμπάπ και όχι μόνο. Για δύο μήνες λοιπόν τρώμε όσο θέλουμε απεριόριστα. Και να είναι και τα παιδιά και ένα ποτηράκι κρασί, μπύρα, ένα ψυκτικό. Όλα αυτά θα τα βρούμε στο Λατεράς που έχει για δύο μήνες πολύτικη κουζίνα. Λέω Αχιλλέας εδώ, Κωνσταντίνε. Έτσι. Τι λέει. Διαβάζω τώρα το μέσο όρο των μηνυμάτων. Αν δεν είχαμε λέει αυτούς τους αναπληρωματικούς. Ναι. Που μπαίνουν μέσα και κάνουν διαφορά, θα μας έλεγε ο Κωνσταντίνος
ότι δεν έχουμε παίχτες, δεν έχουμε ρόστερ, δεν έχουμε μπάτζετ, τζάμπα του πληρώνει. Με αυτά τα λεφτά που έχει δώσει ο άνθρωπος, ο άνθρωπος αυτός, με αυτά τα λεφτά που έχει χρεώσει την ομάδα, έπρεπε ο Πάουκ να πετάει, πρέπει στην Ευρώπη. Γιατί τι κάνει τώρα. Τι κάνει ο Πάουκ τώρα. Θέλει να πάει στο Βόλο και να κάτσει ο Βόλος. Μπουσουλάει τώρα τι κάνει. Να κάτσει Φακλάνο ο Μπέος. Θα παίξουν οι του Πάουκ για ένα πληρωματικό. Όχι, φυσικά δεν θα παίξουν. Κοιτά τα κάνω εγώ τα 1 εκατομμύριο που έχετε στα κάτω. Θα κάτσει σαν τη Φακλάνο ο Μπέος. Θα περάσει 6.000 κόσμο από εδώ. Θα κάνει να παρηγυρίζει, έκανε νίκη ο προπονητής του Πάουκ. Δηλαδή εγώ αν βάλω. Εγώ βάλω τον κόκκινο προπονητή, δεν θα περάσει ο Πάουκ από τον Βόλο. Φτε το παραμύθι. Γιατί θες να υποτιμάς κόσμο, ρε φίλε. Τι να υποτιμάω, μωρέ. Γιατί θες να υποτιμάς. Μας έχετε τρελάνει. Ο Στοχ! Έπαιξε ο Στοχ. Το, δηλαδή. Το μαλούχο τον βάλατε μέσα. Μέχρι να το βάλουμε, λες γιατί δεν παίζει ο Στοχ. Εγώ σε είπα για τον Στοχ. Έχετε ρε το παιδάκι αυτό. Ποιον? 19 ετών. Έχουμε τον Λάμπρου, μπερδεύεσαι. Πριν από τον τέτοιο είναι ο Λάμπρου. Ο πιο καλός είναι ο Γαϊτανίδης. Δεν έχει παίξει καν. Ο Γαϊτανίδης 19 χρονών. Θα βρει τον χρόνο του. Τι θα βρει τον χρόνο του. Θα βρει τον χρόνο. Θα βάλει τον Στοχ. Θα μπει ο Γαϊτανίδης μέσα και θα ξεσταλές μετά. Θα λες μετά. Μια χαρά είναι ο Γαϊτανίδης. Θα βάλει όσα Ζαβατσίδη λίγο όγκο. Ο Γαϊτανίδης. Ο Γαϊτανίδης έχει ταχύτητα, τέχνη, γιατί τρίπλα. Ο Στοχ δεν τα έχει αυτά, α πούμε. Ο Στοχ. Ναι. Ο Στοχ με τα ουίσκι που έχει πιει. Ποια ουίσκι, αυτή είναι η οικογενειάρχηση. Τι είναι? Οικογενειάρχηση. Ξέρεις και ο άλλος ήταν που βίασε τα παιδιά, οικογενειάρχηση. Οικογενειάρχηση. Άσε που ήταν οικογενειάρχηση. Μικρό παιδάκι, έχει τη γυναίκα του, τα έχει κόψει αυτά που έκανε. Ναι. Τι ναι. Ο Στοχ. Τι να κάνω, βρήκε δηλαδή, το σκόνδρα ο Στοχ και δεν με έκανε μια τρίπλα ο Στοχ. Βρε το μαλούχο τώρα τον έβαλε, έχει γίνει κεφαλακρό σαν και εμένα τώρα. Έχει το παιδάκι έξω να πούμε. Έξω την κάπα 19 να πέσει. Το μίσετε εσύ δεν το ξεφώνιζε. Ποιο μίσετε το μίσετε. Εγώ είπα από αυτά τα καφ, αργός είναι. Ναι, δεν είναι αργός όμως. Θα το πω εγώ. Κανονικός είναι. Ξέρει μπάλα, έχει τρίπλα. Ναι. Είναι αργός. Δεν είναι αργός. Αργός. Δεν είναι σαν ο Σαχόβιο Μίση πιο γρήγορο. Δεν είναι αργός. Ναι. Δεν είναι αργός. Ναι. Γιατί έχει τον Αγκούστο μέσα. Α. Ο Αγκούστο. Α, τον κάνουμε καλό τον Αγκούστο. Ο Αγκούστο, άμα καβαλήσει η Καμίλα. Ναι. Η Καμίλα από τρεις καμπούρες από την καθυστέρηση θα κάνει 4 καμπούρες. Έχει αρέσει ο Αγκούστο. Έχεις... Αλλά το μου το λες ότι είναι, πόσο λένε. Καλός είναι, αλλά είναι πολύ αργός. Έλα ρε σηκώσα. Πολύ αργός. Έλα ρε. Έχει ένα κεφάλι εκεί πέρα. Σαν αυτό το δημοσιογράφο τη ΕΤΡΙΑ. Έλα, πες μια ολοκληρωμένη καλή κουβέντα. Λες, σου καλού του πετάς και το φλόκο στο τέλος τον καθάρισον. Σου είπα για τον Γαϊτανίδη. Ναι. Ωραία. Ο Γαϊτανίδης δεν παίζει, γι' αυτό άμα σου παίξει. Για το λιμιό που τρέχει. Αν παίξει ο Γαϊτανίδης, ναι, θα του βρεις και αυτού νου. Είναι το θέμα να παίξει. Περαβάλτον. Ναι. Δηλαδή, αν είχα χθες τον Γαϊτανίδη, ναι, το σκόνδρα και τη Φακλάνα το σκόνδρα, τρεις τρίπλες, αν του κάθισε, λες, θα μπει μέσα στην περιοχή. Και τι θα έκανα, θα κέρδισα 4-0. Άλλο σε λέω, τη φιλοσοφία σα. Η φιλοσοφία για μένα είναι ότι πρέπει να πάνε όλοι διαδοχικά και με. Νίκο, ο Λάμπρου πρέπει να μπει να παίξει. Αν θες μια άποψη. Νίκο, ναι, κακά τα ψέματα. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ναι, με τα λεφτά που έχουν ξοδέψει, ειδικά ο ΠΑΟΚ, έπρεπε να είναι καλύτερες ομάδες. Κακά τα ψέματα. Ναι. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να έρθει ο Άρης στην Τούμπα με τον 10ο του μπάτζετ και άσε τον ισοβαρίσει στο 95. Φίλε, δεν μπορεί. Γιατί μια καλή ομάδα δεν μπορεί. Με το 1/10 του μπάτζετ δηλαδή, ο Άρης. Κάτσε με το σκεπτικό σου. Δηλαδή η Σέβιλ Γιουνάιτεντ χθες που κέρδισε την Άρσεναλ που έχει 100 φορές μεγαλύτερο μπάτζετ δεν έχει δικαίωμα να χάσει. Ωραία. Ναι. Πάμε στο αεροπλάνο. Ναι. Μπαίνουμε η Ρεάλ Μαδρίτης που χάσε από τη Μαγιόρκα. Ωραία. Η Παρίσι Ζερμέν που χάσε από τη Ρέμς. Πάμε με το αεροπλάνο στην Παρίσι Ζερμέν στου φιλάθλου να δει την Πινελίκη πέφτει. Πάμε με το αεροπλάνο να δούμε στι Άρσεναλ. Εδώ ήδη στην Ελλάδα ή τη Άρσεναλ βρίζουν από το πόδι. Βέβαια, τι κάνουν. Λοιπόν. Γιατί οι άλλοι δεν ξεφωνίζουν, μόνο εμείς ξεφωνίζουμε. Ξεφωνίζουμε, δηλαδή, αλλά να έχουμε λόγους για να ξεφωνίζουμε. Εγώ τώρα μαζί σου. Ο Ολυμπιακός, ναι, α πούμε, παίζει με τον Όφη. Ναι. 4-4-2, Μπουχαλάκης και ο άλλος. Θα του αλλάξει σήμερα, ναι, για σου δώσε δεκάδα. Άμα πάει έτσι, ξέρεις που θα παίζει η Μπάγκερν. Θα μπει ο Γερμαναράς, να πούμε, από την Ακρόπολη και θα βγει από την Ακρόπολη του Γλα. Ποιο Ολυμπιακό στην Ευρώπη, μόνο τώρα. Ναι. Τι είναι, ναι, λέει, γελάει. Διαβάζω για το Στοχ, λέει, πες και για τη γυναίκα του Στοχ. Ναι, γυναίκα του Στοχ είναι. Και τι κάνω, εγώ ξαπλώνω εργαλείο, τη γυναίκα του Στοχ. Εργαλείο τρελό. Εσύ πάνε βρες τη γυναίκα του Στοχ, δες τη φωτογραφία και ονειρέψου. Είναι εγώ δυνατή. Λέω για τον παίχτη. Ναι, ναι, είναι δυνατή. Λοιπόν, τι έκανε ο Στοχ δηλαδή. Τώρα που πήγε σαν. Δηλαδή, άμα ήταν ο Στοχ, ναι, ο προπονητής δηλαδή τόσο χαζός είναι που αν έβλεπε ότι ο Στοχ πετάει, διά τον έβαζε σε άλλα μάτς. Τι μπαγάσα σου. Τώρα ο προπονητής βλέπει ποιο πετάει και ποιο δεν πετάει. Εγώ σου λέω. Το Μίσιτς όμως δεν τον έβλεπε. Ρε θα με μουλάνεις, θα αρχίσω να παίρνω ψυχοφάρμακα φεύγοντας από εδώ. Ναι. Ο Μίσιτς, ναι, βγήκε κατά λάθος ή δεν βγήκε. Ο Μίσιτς μπήκε και έπαιξε, ναι, γιατί είχαμε τραυματισμούς. Άρα δεν ήταν ο άνθρωπος άρπαξε την ευκαιρία, έτσι, αλλά δεν τον είχαμε δει όλοι ολοκληρωμένα σε ένα-δυο μάτς να βγάλουμε πόρισμα. Ωραία. Τον είχαμε δει 20 λεπτά. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ, ναι, δεν τον είχε δει. Προφανώς, για να τον φέρουν, τον είχε δει. Όχι, δεν τον είχε δει και έπρεπε να περιμένει το Βέρμπλουμ. Τον είχαν δει, τον πήρανε μετά το Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ τελείωσε. Ο Βέρμπλουμ είναι αποτυχία. Άσο Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ. Σε αυτή τη χώρα, άλλη ομάδα υπάρχει να κάνουμε καμία κριτική τώρα. Ναι, ναι. Όχι, θα πάμε στην Ευρώπη τώρα. Άσα τα είπαμε, πάω και είπαμε Άρη. Ωραία, πάμε λίγο Ευρώπη, έχουμε Champions League. Θέλω τα Ολυμπιακός, κριτική. Αν δεν σ' άκρη, θέλει να παίζει τη Ριζούπολη. Τι να παίζει η Άκρη. Θέλει να παίζει τη Ριζούπολη, αλλά
Άσε να έχει τώρα. Ξέρεις γιατί. Γιατί γίνεται έδρα και γίνεται κλουβί. Γιατί πάνε τρεις και ο Κούκος. Ναι. Δεν γεμίζει το ΆΚΑ ούτε με σφαίρες. Δεν μπορεί να γεμίσει. Ναι. Το ΆΚΑ του γεμίζει καμιά ομάδα. Το γέμισε με μόνο με τον ΠΑΟΚ. Μόνο με τον ΠΑΟΚ. 45.000 ναι, οκ. Okay. Πουλάει ο ΠΑΟΚ. Τι να θα κάνουμε. Πάει στη Ριζούπολη, θα πάνε 2.000. Είχε καλό κόσμο στη Ριζούπολη τώρα με τον Βόλο. Ποιο. 15.000 είχε. Εντάξει, πόσο να έχει τώρα. Πού χωράει η Ριζούπολη 15.000. 14.800. 14.800 χωράει η Ριζούπολη. Χωρητικότητα μετά την ανακαίνιση που την κάνανε. 14.800. Βέβαια έβαλα λίγο παραπάνω. Άντε είχε 13.500. Καλά. Ολυμπιακός. Είναι και πιο κοντάκι στα. Στη Φιλαδέλφια. Στη Φιλαδέλφια. Δίπλα, ναι. Δίπλα είναι. Έτσι. Αλλά κάναν έδρα. Εγώ είδα εκεί βγαίναν λαρίκια. Η Φλέβα τέτονε από πάνω τα φώνα στον διαιτητή. Θα πιάσει. Δεν είναι ο ΆΚΑ να περνάει κουλουάρ να μην ακούγεται τίποτα. Έτσι. Το λοιπόν, ΆΚΑ είναι κρύο. Είναι πολύ κρύο. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Σα. Κάτω από τα δοκάρια. Πάμε να δούμε δεκάδα και πώς θα κατέβει η θέλω ομάδα. Και τα προγνωστικά σου τα σημερινά. Θα τα δώσω. Λοιπόν, σαν goalkeeper. Ωραίος. Goalkeeper. Τετράδα δεν αλλάζει. Επιστρέφει ο Μεριά. Μεριά. Επιστρέφουν και τα μπακ τους, ο Τσιμίκας με τον Αμπτελεούι που δεν έπαιζαν. Ο Τσιμίκας. Ναι, και Μεριά με τον Σεμέδο. Πάμε παρακάτω. 4-3-3 θα κατέβει σήμερα. Θα, κατεβάσει, θα βάλει τον Καμαρά. Καμαρά που χαλάκι Γκιγέρμε. Ναι. Δεν δημιουργεί κανένα. Κανένα δεν δημιουργεί. Κανένα. Ναι. Και μπροστά θα είναι ναι. Ο Μαρ, ο Ελαραμπή, όπω το λέω, ναι. Ο Μαρ Ελαραμπή. Οι άλλοι θα είναι. Οι άλλοι θα είναι ο Μασούρα σίγουρα ναι. Ναι. Και ο Ποτένσε. Αυτή θα είναι η ομάδα. Σε έχει πιάσει καμιά φορά να πας στην τουαλέτα και να μην μπορείς να έχεις δυσκολιότητα. Όχι, συνήθως με πιάνει στην τουαλέτα ανάποδα εμένα. Ναι. Τρέχω να προλάβω. Αυτή είναι μια ομάδα που για να πάει στην τουαλέτα πρέπει να πάρει 4 καθαρκτικά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν σ' αρέσει. Το under του under είναι σήμερα αυτό το μάτσο. Όχι, θα μπει, η μπάκια θα μείνει με. Τρει κόβουνε και οι τρει. Κανένα δεν δημιουργεί. Ο Μασούρα μαρκάρει, έρχεται, κάνει αμυντικά. Είναι ο Λιμιό. Του Ολυμπιακού. Εγώ ναι. Το Ολυμπιακό τον πάω καλύτερα από το Μασούρα. Αυτή η σημεία είναι πιο φορμαλή. Πιο καλό. Ναι, δεν το συζητάω. Τέσσερι θα μαρκάρουν. Ναι. Ο ένα είναι με μικρού χώρου ο Σέντερφορ και ο άλλο ποιο είναι ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε. Ναι. Ο Ποντένσε ξέρει τι θα είναι. Έχει μπάγκερ προβλήματα στην άμυνα. Ναι. Να ξέρει. Και ποιο θα του κάνει πρόβλημα. Δηλαδή ο έχει... Ποντένσε. Ο Ποντένσε ένα. Άλλο ποιο είναι. Ο άλλο δεν ξέρω. Κάμια θα βγει ο Τζιμίκα. Ποιο άντερ πεθαίνει από αυτό το μάτσο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ το βλέπω over πάντω. Ποιο αυτό το μάτσο. Αυτό εδώ. Και ο Ολυμπιακό ομάδα του over. Επειδή έχω κάτι. 2-2 με τότε να με 3-1. Επειδή έχω κάτι πεφικίτιδα. Θα πάρω διπλή δόση σήμερα. Πάρε. Δεν δει μπάλα. Λε. Δεν δει μπάλα. Κροτσοσκούφι. Με αυτή την εντεκάδα. Δεν μπορεί να το βγάλει μπάγκερ μόλι το over, φίλε. Δεν μπορεί να βάλει 3-1. Καμαρά κόβει. Ο άλλο ποιο είναι, ο Γκιγέρμε. Ο Γκιγέρμε μπορεί να βάλει μπροστά. Μπορεί να βγει μπροστά. Ο Γκιγέρμε. Αλλά είναι σφιχτό κολλή η ομάδα. Λοιπόν, 4-3-3 αυτό είναι το σύστημα. 1-35 το διπλό τη Μπάγκεν. Πόσο είναι? 1-35. Εντάξει. Εγώ over το βλέπω πάντω. Το άντερ πόσο δίνει η γλυκή αγόρι? 2-50. Άντερ. Άντερ θα πει. Ωραία. Προχωράμε. Πάμε να δούμε λίγο τα μάτια του Champions League και θα έχουμε και χρόνο για πρωτοσέλιδα. Άντερ. Ωραία. Εγώ λέω over. Ωραία. Over. Έτσι, για να έχουμε ποικιλία, ρε παιδί μου. Τι ώρα είναι το μάτσα αυτό. 10 η ώρα σήμερα. Θα με μαρμίτα το σχολιάσω. Αλλά. Ναι. Αλλά μαρμίτα. Λοιπόν. Άλλο. Τότε να με Ερυθρό Αστέρα, 1,28 ο Άσο. Ο Ερυθρό Αστέρα πληρώνει 10, 5,75 ισοπαλία. Αυτή τότε με εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι. Αλλά ψάχνει ένα καλό παιχνίδι λίγο να ξεμπουκώσει. Το over 3,5 πόσο δίνει εδώ. Βλέπει γκολ, ε. Ναι. Over 3,5. Το over 3,5 φίλε μου δίνει 2,37. Είναι πολύ καλό. Over 3,5 λες, ε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν έχω, δεν θα ασχοληθώ. Manchester City Atalanta, εγώ εδώ θα πάρω over 3,5 στο City, το οποίο όμως πληρώνει ελάχιστα το over 3,5 από ό,τι βλέπω. 1,75. Ένα. 75. Ναι. Ναι, είναι και Atalanta ζημιάρα, γι' αυτό έχει παππού Γκόμες. Το goal-goal δίνει 1,70. Άμα δίνει το goal-goal 1,70 θα το παίξουμε, αλλά Atalanta θεωρούν δεδομένο θα σκορά. 1,61. Goal-goal, βάλτο. Καλύτερο από το over 3,5. Ο goal-goal. Goal-goal. Το κρατάμε. Προχωράμε. Κάνουμε τη βόλτα στο Champions League, παιδιά. Ωραία. Μετά πρωτοσέλιδα. Μην βονάζεις Φερέτη. Κάτσε, έχουμε και. Ωραία, ό,τι πει ο Γιώργος. Ναι. Πάμε παρακάτω. Club Brugge Paris Saint-Germain. Club Brugge Paris Saint-Germain. Ναι, over, δεν θα έρθει αυτό το μάτς τώρα και αυτό να έχει γκολ. Διπλό και over, εγώ λέω. Διπλό και over. Διπλό και over. Διπλό και over. Διπλό και over, η Paris Saint-Germain. Συμφωνώ απόλυτα. Ωραία, εδώ συμφωνούμε. Ποια Μπρις τώρα, η Paris Saint-Germain είναι βουνό. Juventus Lokomotiv Μόσχας. Αυτά τα μάτς ξεκινούν στις 10. Τελευταία αφήνω αυτά που αρχίζουν 8 παρα 5. Λοκομοτίβ Σόφιας. Μόσχας, όχι Σόφιας. Μόσχας. Μόσχας. 2-3 γκολ εγώ θα παίξω εδώ. 2-3 γκολ. 2-3 γκολ, γράψτε αυτό. 2-3. Αφού η Juventus κερδίζει έτσι. 2-0, 2-1. Σάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Οι γλάρι, ακριβώς. Έβαλε το δεύτερο γκολ εκεί εχθές. Κοίτα, την είδα τη Γιουβέντους σε πολλά μάτς. Δυσκολεύτηκε προχθές. Δυσκολεύτηκε με τη Βερόνα Ελλάς. Σε όλα τα μάτς δυσκολεύτηκε. Απλά στα ντέρμπι έχει το άσο και τα κερδίζει. Βλέπω ότι τρώει και γκολ πάντα. Τρώει γκολ. Εκεί είναι ένα θέμα. 2-1 να έρθει.
Θες γκολ γκολ, ψήνεσαι για γκολ γκολ τώρα. Πά, 2-3 πιο. Σου βάλει κανένα γκολ ο Λοκομοτίβ Σικότα. Γαλατά, Ρεάλ, εδώ σε θέλω τώρα. Γαλατά. Γαλατά, Ρεάλ Μαδρίτ. Η Ρεάλ, η οποία προχθές πήγε στη Μαγιόρκα, την έκανε γιογιό η Μαγιόρκα. Χι. Χίλες, ε. Ναι. Η Ρεάλ, πρόσεξε, δεν κέρδισε ούτε την προηγούμενη εβδομάδα εντός έδρας. Ξέρω. Την, ναι, την Μπριζ, το 2-2. Ναι, την είδα. Στην πρεμιέρα τι είχε κάνει. Μπουλκουμέ μου φαίνεται. Μπουλκουμέ, ένα, ναι, βαθμό σε τρία μάτς πάει για αποκλεισμό δηλαδή. Η Γαλατά πώς τη βλέπεις, την έχεις δει. Τη Γαλατά εγώ τη βλέπω συνέχεια. Είναι καλή ομάδα. Πολύ καλούς παίκτες, ομάδα δεν έχει ακόμα. Δεν έχει ομάδα. Δεν έχει φτιάξει ομάδα. Έδρα θα είναι, έχει, αού, αού. Άρα είναι μια ομάδα που έχει παίκτες, δεν έχει ομάδα. Αυτό. Και η άλλη είναι μια ομάδα που έχει παίκτες και δεν έχει προπονητή. Κάπως έτσι, ναι. Γκολ-γκολ θα έλεγα. Χι και γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ, 1-70. 1-1. 1-1 και μετά θα δούμε μαμπολί. 1-1. Και πάμε σαν μας τον 8-5. Αυτά είναι τον 10. Αυτά είναι τον 10, ναι. Ωραία γυριστήρι που θα γίνει. Θα γίνει μπανιστήρι και γυριστήρι. Εγώ θα τους πω το γυριστήρι, δεν έχει γυριστήρι. Ένα μας δεν θα βλέπεις καλό. Όχι. Όλο γυριστήρι δες. Θα πάω στο γυριστήρι. Κοίτα να δεις γυριστήρι. Γιατί θα παίξω, γιατί θα παίξω, ναι, και στοίχημα. Εντάξει, θα ρίξουμε σήμερα ένα δεκαρικάκι, θα το ρίξουμε να περάσει ώρα. Ναι. Σαχτάρ Ντόνεσκ Δυναμό Ζάγκρεπ. Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ θα πάρω τον άσοδο. Η Σαχτάρ είναι ομάδα. Και 8 η ώρα δεν βλέπω μάτς. 8 η ώρα δεν θα το παίξω. Δεν βλέπω ειδήσεις. Και Ατλέτικο Μαδρίτης Λεβερκούζεν. Αυτή είναι η βραδιά. Και αυτό λογικά άσος είναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι. Σε πιάσει ναυτία σε πλοίο. Να κάνεις έμετο. Ναι. Σε πλοίο. Σε αυτά πώς θα λένε τα. Καταραμάν. Αυτά καταραμάν. Τα καταραμάν. Καταμαράν. Καταραμάν. Φίλε, όχι μόνο εμένα. Όλο το καταμαράν να ξενοβολάει. Ωραία. Και έχω ένα ζώο, φίλο μου, μισό. Ζών. Ο οποίος κοιμάται και ροχαλίζει. Ξενοβολάει όλο το καταμαράν. Και ο καπετάνιος ξενοβολάει. Και αυτός ροχάλιζε. Ναι. Τι είναι πιο αηδία, να είσαι σε καταραμάν, ναι, ή να βλέπεις την Ατλέτικο Μαδρίτης να παίζει μπάλα. Κοίτα να δεις τώρα δίλημα, δεν τα έχω ζήσει και τα δύο. Θα δω την Ατλέτικο. Ρε, δεν βλέπω την Ατλέτικο. Τουλάχιστον δεν κάνω τίποτα, στο άλλο ξενοβολάω. Μπαίνω σε πύραυλο μέσα στη θάλασσα, δεν βλέπω την Ατλέτικο. Δεν μπορώ να τη δω την Ατλέτικο. Χαλάει την αισθητική των γουρλωτών ματιών μου. Κοίτα γουρλωτό το μάτι μου. Ναι, το είδα γουρλό σήμερα από το πεφική, τι έχουμε. Μου λέει ένα, έχει κατακράτηση, φύγε από εδώ ρε βλάκα, του λέω κατακράτηση. Κάθε χρόνο έχω αυτό το πρόβλημα με τα μάτια να μου. Είναι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Σαν τον Χρήστο Πάρλα έχω γίνει τον ηθοποιό. Άνοιξε και φθινόπωρο αυτά τα παθαίνει. Κομπόστα λέει ο φρουρός. Τι κομπόστα. Όταν είναι γκολ γκολ και over είναι κομπόστα το λέμε. Κομποστέλα. Κομποστέλα. Ναι, να βάλουν γκολ και δύο και να βγει και το over. Είναι κομπόστα ο φρουρός. Άλλο. Λοιπόν, αυτά είναι τα μάτς σήμερα για το Champions League. Καλά είναι. Ωραία είναι το βραδάκι, θα τα δούμε. Θα πω το κοντό να με βάλει στο γυριστήρι. Τον Χατζινάκο. Απέλησε τους κομμουνιστές από τον Χατζινάκο. Όλους, Ήρθε ο Ρουβίκονας, φώναζαν. Α, ήρθε και ο Ρουβίκονας. Θα έρθει κάποια στιγμή. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα πρωτοσέλιδα τώρα. Μη. Φωνάζει ο Φερέτης. Κρίμα. Δεν τα ήθελε. Τα ήθελα τώρα να κάνει ο ποπός. Ναι. Θέλει. Λοιπόν, Sport Time. Sport Time έχει τον Σεμέδο, έχει και τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος σκοράρει κατά ρηπάς. Θρίλε Μπορίς. Υποδέχεται. Δεν μου λες τώρα. Αυτά μας λείπουν. Πέναλτι υπέρ της Μπάγκερ βλέπεις σήμερα. Α, καλό αυτό. Και Λεβαντόφσκι σκόρε βλέπω. Βλέπεις. Δύο είναι οι επικίνδυνοι. Ναι. Ο Γκράμπης. Ο Γκνάμπρι. Ο Γκράμπνη. Ναι. Και ο Λεβαντόφσκι. Το Λεβαντόφσκι, ναι. Το Λεβαντόφσκι θα τον παίξουν σε ευθεία. Άμα τον παίξει σε ευθεία ζώνη, θα του αλλάξει τα πετρέλαια. Τώρα που είπε σε ευθεία ζώνη, ο Πάοκ προχθές με τη Λαμία κάπου το θυμήθηκα. Έκανε μαντουμάν η ζώνη. Ζώνη όλα. Ναι. Και στο κόρνερ και στο φάουλ και σε όλες τις φάσεις. Και δεν έβαγε γκολ. Ναι, εντάξει, με τη Λαμία έπαιζε. Δεν μην τρελαινόμαστε. Αλλά έπαιζε ζώνη. Άφησε το μαντουμάν εντελώς. Ναι. Τώρα που το θυμήθηκα για να το σχολιάσουμε ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, Θρίλε Μπορίς, αυτά τα μας λείπουν από την πόλη. Και αυτά τα μάτια στην πόλη για να τα φιλοξενήσει πρέπει να έχει και τον κατάλληλο χώρο. Μην έρθουνε ρε φίλε να παίξουνε σε γήπεδο που είναι τρόγλι μέσα σε εισαγωγικά. Πρέπει να υποδεχτείς Champions League. Πρέπει να έχεις ένα και τον κατάλληλο σπίτι να υποδεχτείς την ωραία την κυρία. Ρεσί Κουλιανέ. Τώρα με θύμισες λίγο τον. Ρεσί Κουλιανέ. Ρεσί Κουλιανέ, ναι. Ανδρώνεις. Έχεις τον Σαββίδη. Έχω. Και είσαι στη θύρα 4. Ναι. Και θες να κατουρίσεις. Ναι. Και πας και κατουράς. Ναι. Πολλά σου ρολίμωξη. Τώρα ναι, γι' αυτό λέω πρέπει να φτιάξουμε και τι Σαββίδης και Μαβίδης, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Μα αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Θα μου πεις άμα φτιάξει ο άνθρωπος στη τουαλέτα στη θύρα 4. Θα τη σπάσουν ένα που αυτή εκεί. Φίλε, θα σέβεσαι το χώρο διαφορετικά στο καινούριο. Ναι. Θα το σέβεσαι. Γιατί και ο άλλος θα πάει δίπλα του πει τι κάνεις ρε φίλε. Τι κάνεις, εδώ έχει μάρμαρα, έχει τέτοιο. Δηλαδή, δεν είστε ρε πολιτισμένοι για γήπεδο. Αλλάζουν, όλα αλλάζουν. Δεν τα πάντα ρίπου έλεγε ο Ηράκλητος. Όλα αλλάζουν. Δεν κοίτανε ένα γήπεδο στο Λίδια, πας να το ρημάζεις. Είπε ο Ηράκλητος. Τα πανταρί. Τι δουλειά έκανε ο Ηράκλητος. Σκεφτόταν, έπαιρνε, ξέρω εγώ, έπαιρνε χαράλαμπους και σκεφτόταν πράγματα. Ποια σκυλιά είχε. Δεν ξέρω, λογικά θα είχε. Τι να είχε και ποιο θα τάιζε. Αυτός, όταν ηρεμούσε από το στοχασμό. Ο πεθερός του και αυτός. Ο στοχαστικός. Ναι, όταν ηρεμούσε. Ο Ηράκλητος. Πώς τους κάνετε τους τεμπέληδες
Φιλόσοφος. Δεν τους κάναμε εμείς, η ιστορία τους έκανε. Τι να κάνουμε, έμεινε η ιστορία. Είπε αυτή την ατάκα, λες και κάτι μας είπε ότι τα πάντα ρί. Χαίρομαι πολύ. Δηλαδή εμείς 20 χρόνια λέμε θα μας γράψει η ιστορία τίποτα. Μπορεί, δεν ξέρεις. Ο Ηράκλητος. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Τεμπελόσκυλο. Θες δόξα. Αλλά δόξα θες. Ο Ηράκλητος, ναι. Είδες που τη δόξα μου τη στηρεμήσε. Γι' αυτό σου λέω, άλλος θα μείνει ιστορία, ρε. Βέβαια. Θα μείνει ιστορία, θα συζητάνε τα δισέγγονά μας που έκανε το γήπεδο. Θα τρώω καρπούζι με τη ρίκια με γράψει ιστορία. Με ένα όνειρο τρελό. Σου λείπουν αυτά τα μάτια. Θα δει ΠΑΟΚ ΡΕΑΛ, Άρης Μπάγκερ, λέω τώρα Ηρακλής για να μην πάρει ξύλο. Προτιμώ να δω Καλαμάτα Ιωνικό παρά να δω ΠΑΟΚ Μπάγκερ. Αλλά πριν να δει Ατλέτικο Μαδρίτη, να δει Καλαμάτα τώρα Ιωνικό, σούτια θε να δει. Τι να δω. Αφού είσαι καλτήλα, ρε φίλε. Έχει παγώσει τον χρόνο κάπου εκεί στο 80-90 και έχει τρελαθεί. Έβλεπα προχθέ Καλαμάτα Ιωνικό 1-0. Γούσταρα. Έπεσε σούτι, ξύλο, μανούρα. Παρκαρίσματα στο κέντρο, ιστορία. Εντάξει, καλά είναι και αυτά. Και εμένα μου αρέσουν, νομίζεις. Μα μου λείπει αυτό εδώ. Αρχίζει και αρέσει πολύ ο ΠΑΟΚ του Φερέρα. Έχει ένα χτύπημα Sport Day. Για το αγωνιστικό κομμάτι. Μπράβο. Live. Τα τέσσερα θέλω του Αλαφούζου. Αμάν, αυτό σαν μεταγραφή που θα κάνει διαφορά. Ανανέωση Κουρμπέλη Διούδη Δόνη. Στήριξη στο Δόνη. Χωρίς υπερεξουσίες όμως όπως είχε ο Στραματσόνη. Ναι. Και ξένο τεχνικό διευθυντή. Αυτά θέλει ο Αλαφούζος. Έχει χτύπημα για τον Παναθηναϊκό, τον οποίο τον πιστεύεις. Όχι. Λες ότι η νίκη που έκαμε στο Περιστέρι δεν θα τον αλλάξει level να πάει για τα πλέον. Δεν μου αρέσει και το Περιστέρι. Θα διώξουν τώρα και τον Αναστασίου αυτή το. Αφού δεν παίζει. Το Περιστέρι παίζει όσα αρπάξουμε, όσα φάμε, δεν παίζει μπάλα. Δεν έχει τακτική σου. Δηλαδή, ατρώμη το Παναθηναϊκό δεν το βλέπεις. Έχει. Όχι, τον Παναθηναϊκό το βλέπω. Τον Ατρόμητο δεν το βλέπω, αλλά τον Παναθηναϊκό το βλέπω. Στο επίκεντρο λέει Νέα Τούμπα. Ποια νέα τούμπα ρε live ρε. Έχει live χτύπη. Ποια νέα τούμπα εδώ πέρα. Έχει Σαβίδη με Μητσοτάκη τέτα τέτ. Τι λέει. Τους έχει εδώ μαζί φωτογραφία. Πώς θα το λέγαμε αυτό πριν 5 χρόνια, τώρα τους έχουμε και τέτα τέτ να τους. Εντάξει, για το λιμάνι πήγε. Για το λιμάνι. Ναι, και σαφώς πήγε για το λιμάνι. Πήγε να κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Μπουρλότος ο όμιλο. Ναι, ποιον όμιλο. Του Ολυμπιακού με Μπάγκεν. Ναι. Ωραία πρωτοσέλιδα, το χαίρονται κάτω και καλά κάνουν και μαγιά τους. Κόκκινο ποτάμι έτοιμο να πνίξει την Μπάγκεν ο κόκκινος πρωταθλητής. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Για την ΑΕΚ θα επιστρέψουμε μετά, με την ώρα. Τι ΑΕΚ μόνο τώρα. Γιατί ΑΕΚ, τι. Τι ΑΕΚ. Μια χαρά ΑΕΚ. Αυτή η εβδομάδα είμαι φόλα ΑΕΚ, να ξέρεις. Είσαι φόλα ΑΕΚ. Φολικός ΑΕΚ, εντελώς. Είσαι με αυτούς που σε κλέψανε. Με τους αυτή είναι εβδομάδα είπα. Α. Αυτή είναι εβδομάδα. Δεν είπα ότι είμαι γενικός, είναι εβδομάδα. Πες, και την προηγούμενη ήσουν με τον Άρη. Την προηγούμενη ήμουν με τον Άρη. Φυσικά και ήμουν. Η ΑΕΚ έχει ρεπορτάζ καλό στο αγωνιστικό, θα σου πω και εγώ πέντε πράγματα. Θα πάμε μετά, ναι, γι' αυτό το σταμάτησα εκεί, γιατί έχουμε Σμαράγδα Μπασάκου για να μας πάει στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά πριν γίνει τούτο, να σας ενημερώσουμε ότι στην WinOne όλα γίνονται απεριόριστα. Γιατί εκτός από απεριόριστα data που δεν έχουν τελειωμό ποτέ, έχεις και απεριόριστη ομιλία με όσα άτομα βρίσκονται στο ίδιο συνδυαστικό πακέτο. Η ΑΕΚ που πάει στο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ θα το χτυπήσει το μάτς και δεν κάνει καμία ιστορία. Εννοείται. Δεν ξέρω. Τι, δεν θα το χτυπούσε η ΑΕΚ το μάτς, θα το έκανε. Τα άφηνε πόρτα για το χειμώνα που λέγανε. Έχουν γίνει Ολυμπιακός ΑΕΚ παλιότερα. Παλιότερα εντάξει. Τρυπηδιές σε αυτό το πρωτάθλημα γίνει από όλου. Εδώ έγινε χθες η Σουηδία. Θα πάει 3-5-2. Τζον Γκάρντεν πέρασε από την Γκέτεμπουργκ. Γκέτεμπουργκ δεν ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα η Μάλμε, σου λέει στο δώσο. Ό,τι θέλει κάνει. Και ο διαιτητής ήταν εκεί ψηλό ύποπτος γιατί το είδα το μάτς. Εντάξει, γίνονται. Έκρινε, κρίνει ναι. Πρωτάθλημα. Παντού γίνονται, Κωνσταντίνε μου, παντού αγόρι μου. Μην την ψάξεις. Η ΑΕΚ θα τον χτυπήσει τον Ολυμπιακό λοιπόν με 3 center back, 2 ναι. back. Ο Χουλτ είναι σε καλή κατάσταση και ο άλλος ο Παολίνιο. Οπότε και με 3 stopper και δικό τον Τζιγκρίσκι κλείνει πολύ τις τρύπες. 3 half ή 2 half και ο Βάνταλος και 2 φορ. Και μπροστά είναι καλά. Με Ολιβέρα και Λιβάγια. Λες Ολιβέρα, Λιβάγια και Μάνταλο πίσω. Και Μάνταλο πίσω, και τα μπακ να γίνονται εξτρέμ. Ο Χουλτ και ο Παολίνιο. Ο Παολίνιο μου αρέσει. Σ' αρέσει ο Παολίνιο. Ναι, και ο Χουλτ είναι καλύτερο. Σ' αρέσει ο Παολίνιο. Ναι. Του πάω όσο τον σου άρεσε, σ' αρέσει όμως. Τον είδαμε. Δεν τον είδαμε, γι' αυτό σε λέονται. Πρέπει να του βλέπουμε για να το σχολιάσουμε. Ο καλύτερο μπακ τη Πορτογαλία. Ναι, γιατί μπαίνει 20 λεπτά ή μπαίνει ένα μάτς ξεκούδινο. Ναι. Δεν μπορεί να τον κρίνει, ρε φίλε, να τον ξελογεί. Εντάξει. Δεν μπορεί. Σα φόρτωσαν βαλούτα. Βαλούτα. Εντάξει. Εσύ τι θα έλεγε, ότι σα φόρτωσαν καλό παίχτη. Άμα ήταν καλό, όταν τραυματίσει και ο Γιαννούλη, θα βάζανε αριστερά αυτόν. Δεν μπορεί αριστερά τελικά. Φάνηκε, δεν μπορεί. Δεν είναι καλό κοντρόλ με το αριστερό. Γιατί μπορεί δεξιά. Να το δούμε, δεν τον έχουμε δει. Αφού έχει μάτω εκεί. Λοιπόν. Εγώ βλέπω ότι ο Κίτσιου κάνει παιχνίδια στην Τουρκία. Ο Κίτσιου είναι πολύ καλό με την Ανκαρακουτσού. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανκαρατιφλού, Ανκαρακουτσού, πώ τη λένε. Πολύ καλό. Θα μπορούσε να γλιτώσει κάποια λεφτά, πάρει ένα χαφ και να είχε εκεί πέρα τον Κίτσιου δεξιά. Αμ, τα ελληνάκια τα στοχοποιείτε όλοι σα. Όλοι σα τα στοχοποιείτε ελληνάκια. Αφήστε να παίξουν. Δώστε λίγο χρόνο. Ο Αγκούστο είναι ελληνάκι. Όχι. Όχι. Ο Βαρέλα, ο Παλαδόπιστο είναι ελληνάκι. Όχι. Ναι. Για μένα μιλάω. Ναι.
Εσύ αυτούς όντως. Ο Βέλμπλουμ είναι Ελληνάκι. Ο Βέλμπλουμ είναι ισοκοπημένος από μόνος του πριν έρθει. Ναι. Εγώ λέω για Λιμιό, λέω για Γιαννούλη, λέω για Πασχαλάκη ενίοτε, λέω για Λάμπρου, λέω για όλα τα δικά μας παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει άμα είναι Έλληνας ή ξένος. Μπάλα να παίζει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει άμα είναι άλλος ξένος ή Έλληνας. Τριάδα Λιβάγια, Μάνταλο, Ολιβέρα, επίδεση θέλει στο Φάληρο. Αυτό είναι αυτό το σκεπτικό για την. Δεν μας είπε στα στόπερα αν θα είναι 2-3 Ρεξίδι. Ναι, δεν μας το λες. Δεν μας το λες, ρε. Θα είναι ο Τσιγκρίνσκι με τον Βράνιες, ο οποίος είχε πάρτι χθες εκεί, μαζεύτηκαν όλοι. Ο Τσιγκρίνσκι με τον Βράνιες θα φάνε γκολ. Θα φάνε ο Τσιγκρίνσκι με τον Βράνιες. Θα με να βάλουν κιόλας. Ο Τσιγκρίνης με τον Βράνιες και τρίτο στόπερ τον Μπακάκι. Αριστερά τον Χουλ και δεξιά τον Παολίνιο. Με δύο χαφ να κόβουν τον Μάνταλο και δύο σεντερφόρ, είναι ζημιάρα ομάδα τέτοια. Ναι. Έτσι είναι ζημιάρα. Γιατί θα παίξει και δεύτερο ρόλο. Θα βγει και σαν αντεπιθέσεις, θα κλείσει χώρους, θα είναι ζημιάρα η ΑΕΚ. Θα το δούμε από Πέμπτη το μάτσι. Θα είναι ωραίο το ματσάκι, αμήν τι άλλο. Λοιπόν, 90-90-90, πάμε να πούμε καλημέρα στον κόσμο, στους φίλους, στις φίλες. Να δούμε πού θα μας πάνε. Έχουμε Champions League σήμερα. Ποιες φίλες ρε πρωί-πρωί, ρε. Κυρία Δώρα, δεν παίρνει ρε φίλε. Μόνο κυρία Δώρα, παιδιά. Κυρία Δέσποινα. Ζουτ Radio. Ζουτ. Έλα, καλημέρα. Ναι. Έλα, Ζουτ. Μανούλα μου. Καζίνη, γλουτένη μου. Γλουτένη μου, άκου λίγο του χρόνου, Νίκο μου, με ρωτάει ένας φίλος μου, ποιος θα τα δίνει τα διαρχείας, ο Τζετζικώστας, ο Ορφανός, ποιος θα δίνει διαρχείας του χρόνου, να περάσω από κανένα γραφείο, γι' αυτό λέω του χρόνου. Πέρα την ΠΑΕ θα δεις πως είναι εκεί, ξέρω εγώ ποιος θα δίνει. Ποιος είναι, γιατί τώρα... Πού να ξέρω εγώ τώρα, πού να ξέρω. Μην δω και τον Καράογλου τώρα στα επίσημα, μην δούμε και τον Καράογλου τώρα, γι' αυτό σου λέω, πάμε καμιά πλάκα τώρα. Ο Καράογλου αφού είναι Ηρακλάκι άρρωστο ρε, εσείς τώρα, εσείς είστε πασοκομάνες αυτά. Πασοκομάνες, αλλά με Νέα Δημοκρατία είμαστε τώρα κι εμείς. Γι' αυτό σου λέω δεν μας άντεσες. Μην δω και τον Καράογλου τώρα. Λες δηλαδή ότι όπου... Μανούλα μου, Μητσοτάκη μου, Μανούλα μου, Τσαμίλη μου. Η Νέα Δημοκρατία σου πάω και υπάρχει κανένα τίτλο ποτέ. Ρωτάει ένας φίλος τώρα σε ένα που σ' ακούει, ένας προκλητικός. Στον Άρη λέει ποιος θα είναι σας στήρια του χρόνου, Καραπαπάς και ο Κυρσάβας. Ήρθε πληρωμένη απάντηση, ναι. Μανούλα μου, λιμάνι μου, Μανούλα μου, Θεσσαλονίκη μου. Γλουτένι μου. Καζίνι μου. Μακεδόνες. Αθάνθρωποι τίμοι. Ναι. Τι μυθική. Τι μυθική άνθρωποι Μακεδόνες. Φιλόξενοι. Να το. Κλείσε με το χωρό. Φιλόξενοι. Τι μυθική μου. Φιλόξενοι. Σε αυτή τη χώρα κανείς δεν μπορεί να ξεφωνήσει και να την πει στον άλλον. Γιατί όλοι. Θανάσαι το τουτουτουτ. Γιατί όλοι έχουν λερωμένη βολιά τους. Όλοι, πες μου ποιος δεν έχει κλερωμένη φωλιά. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Φυσικά, ψωμάκι σου δίνουν όλοι. Αλλά δεν μπορεί να την πει κανένας Αριανός σε Παοξή, κανένας Παοξής σε ΑΕΞΗ, κανένας ΑΕΞΗ σε Παναθηναϊκό και ούτω καθεξής. Έτσι, γιατί όλοι την έχουν λερωμένη φωλιά. Άσε να λένε. Άσε να λένε. Ο καθένας κοιτάει του αλουνού τη φωλιά τη λερωμένη. Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάς και τη δικιά του, αυτό είναι το θέμα. Άμα ξεχνάει τη δικιά του, έχει πρόβλημα. Οι άνθρωποι είναι γεννημένοι για να κοιτάνε του αλουνού τη φωλιά τη λερωμένη. Όχι, όσοι κοιτάνε του αλουνού τη φωλιά πανελερωμένη, μένουν στάσιμοι ήδη και ο άλλος μπορεί να ανέβει. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι, μπορεί να ανέβει Μανούλα μου, Καζέινη μου, λιμάνι μου. Λιμάνι. Καλημέρα. Αλάνι μου, λιμάνι μου. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, καλημέρα τα γόρια. Έλα, ρε γόρι, έλα. Τι έγινε, καλά είμαστε. Να, εδώ είχαμε τον Καζέινη. Λοιπόν, άκου τώρα Νίκο και Κώστα. Ο Φράνιες, αν του δείτε να πέφτει η απόδοσή του κατακόρυφα, έχει γνωρίσει ένα εργαλείο. Το είδα. Είναι ο αντίζηλος τη Καρλάουκα, αυτή τη Καρλάουκα, πώς τη λέγανε. Ναι. Τα έχει με μια τραγουδιάρα. Ο Φράνιος έχει μια τραγουδιάρα. Χώρισαν. Που τον έχει κάνει ρεντίκολο, που τον έχει βγάλει στα σούσια. Τώρα βρήκε μια άλλη τραγουδίστρια που είναι σε κόντρα με την προηγούμενη. Ναι. Αλλά εργαλείο κι αυτή. Μορφωμένες κοπέλες. Είναι εργαλείο τρομερών. Όλες οι μορφωμένες κοπέλες με τους ποδοσφαιριστές τα έχουν. Ναι. Και τα μοντέλα μας είναι εσύ. Και τα μοντέλα κι όλος. Τα μοντέλα και τους Ιταλούς τους έχουν κάνει. Αυτά τα γκόσιπ δεν τα χάνεις, ρε παγάσαμε τίποτα, έτσι. Τι πράγμα. Εκεί λες, στα χωράφια εκεί αλωνίζει. Εγώ βλέπω σήμερα Ολυμπιακάρα 0-3 σκόρε, να του παίξω λες. 0-3 ε. 0-3 βλέπω. Τρία χαφ που δεν δημιουργούν. Ο Σέντερ Φορ μικρός χώρους. Ο Μασούρας που μαρκάρει αλλά δεν βάζει εύκολα γκολ. Ο Ποντέσε που τριπλάρει αλλά δεν βάζει εύκολα γκολ. Αν δεν βγει αυτό το... Αν αυτό το Ολυμπιακός μπάγκερ, που και η μπάγκερ πιστεύω θα έρθει με χαμηλό τέμπο, εάν δεν βγει αυτό ο άντερ, δεν υπάρχει άλλο. Όποιος το βλέπει πολλά γκολ αυτό το μάτς, βλέπει αντίθεση. Γιατί λένε τώρα ότι η μπάγκερ δεν κάνει, λέει, παίζει καλά τώρα, ξέρω εγώ. 2-2 προχθές με την... 2 έφαγε από την Χοβεχάιμ, 2 έφαγε από την Άουξμπουργκ. Το άντερ πόσο δίνει. Γλυκέ μου. 2.50 είπαμε. Άντερ. Νίκο, άσε το τέτοιο το πρωτάθλημα. Άσε, δεν έχει καμιά σχέση. Αλλά ναι, είναι το... άλλο. Ναι. Κατάλαβες, καμιά σχέση το πρωτάθλημα του Champions League. Σωστός. Εγώ
0-3 θα κάτσει χαλαρά. Over βλέπεις και εσύ. Άιντε, τα λέμε, ναι, φωτάρα. Over, τα ναι, λέμε, μ' αρέσει το αγγλικό σου έτσι όπως το χρησιμοποιείς. Μ' αρέσεις με τα νέα. Ναι, ναι, έγινε. Άντερ, άντερ και πέναλτι θα έχει το μάτς. Επί Νέας Δημοκρατίας λέει ο Πάοκ όμως πήρε το πρωτάθλημα το 76. Σωστό. Λέει, και επί Χούντας πήρε τα δύο κύπελα. Χούντα άλλο είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι, άλλο. Ναι, σωστά. Ο Φώτης λέει εδώ, I could say this young lady, my friend Nico, what she has amazing nails. Λέει πολύ ωραία νύχια, λέει αυτή η ωραία κυρία τέλος πάντων. Που μας καλημερίζει με το μεσαίο δάχτυλο. Που στα πόδια δεν μας έδειξε. Στα πόδια. Θες, στα πόδια θα σε δείξω σε άλλη φωτό. Τι, τα νύχια. Σ' άρεσε τα νύχια. Καλά είναι τα δάχτυλα του χεριού. Αφού σ' αρέσουν τα δάχτυλα, δεν σ' αρέσουν. Βέβαια. Α, γι' αυτό, για σένα δεν έβαλα. Έτσι. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πήρα να ρωτήσω τον κύριο Ραπτόπουλο κάτι. Θέλω να μου σχολιάσει λίγο ένα δημοσιογράφο του Μετρόπολης. Να μου πει την άποψή του γι' αυτό. Για τον κύριο Ζαφυρίου. Δεν υπάρχει Ζαφυρίου εδώ. Επόμενη γραμμή δεν έχουμε κάποιο Ζαφυρίου. Δεν έχουμε Ζαφυρίου. Δεν έχουμε Ζαφυρίου. Δεν έχουμε. Τι... Είχε ο Πάοκ ένα Ζαφυρίου, πήγε στον Ηρακλή. Τον είχα σοχοποιήσει και αυτόν. Ό,τι στραβό έκανε ο Πάοκ, ο Ζαφυρίου έφταιγε. Είχαμε κανένα Ζαφυρίου. Μετά ο Βρίζα. Όχι, δεν έχουμε εδώ Ζαφυρίου. Πάμε επόμενη γραμμή. Θυμάσαι τον Ζαφυρίου που τον βρίζαν όλοι τότε. Ε, βέβαια. Έφταιγε, δεν έφταιγε Ζαφυρίου. Μετά ο Βρίζα ξεφώνησαν τον Βρίζα. Καλά τον κάνανε. Ο μέσο Παοξή πάντοτε έχει ένα που στοχοποιεί. Καλά τον κάνανε. Το διάστημα έχει τον Μπέλκα, α πούμε λίγο τώρα. Ποιος? Τώρα δεν παίζει ο μέσο Παοξή. Τι το κάνανε τον Μπέλκα. Έλα τώρα. Πάμε καλημέρα. Έλα καλημέρα. Καλημέρα. Ένα-ένα θα έρθει λέει το σκόρ, λέει, να ξέρετε. Ναι. Άντερ και πέναλτι. Πάμε. Στούμπα 9 η ώρα, 100 άτομα απ' έξω, πρωί-πρωί. Τα εισιτήρια, ξέρω εγώ, πανέρχονται. Για μέχρι να φύγουμε είχαμε γίνει 200 άτομα από πίσω. Αν ξέρω στο εγώ. Καραϊσκάκι έπαιζε Βόλος, να πούμε Ολυμπιακός, και πηγαίναν οι Ολυμπιακοί στο Καραϊσκάκι να πάρουν εισιτήρια, τι θα γράφατε εδώ πέρα. Τι θα λέγατε εδώ πέρα, ο Μπούζος στα κλάματα. Τι θα λέγατε, τώρα τι έχεις να πεις. Τι έχεις να πεις. Οι παίκτες του Πάου Κιθανική θα παίξουνε. Ο Λίρατζης και ο Μίρατζης. Όχι, δεν θα παίξουν. Άντε βρε. Η τίμια συμφωνία είναι αυτή. Αυτό λέει η τίμια συμφωνία. Αλλά ο Μπέος ο ίδιος το θέλει ρε φίλε. Και με τον Ολυμπιακό τα ίδια θα κάνει. Ο Μπέος τα είχε καλά με το Μαρινάκι. Τα ίδια θα κάνει. Ξέρει μαλώσα για κανένα. 5.000 γάβρους. Για κανένα μάτς θα μαλώσανε, ξέρω εγώ. Θα μαλώσανε. Ναι, και τώρα τη γύρισε στο Σαββίδι ο Μπέος. Ε, Μπέο. Μας έδωσε ρεπορτάζ το Παουξάκι μας. Έχει χαμό σουρά για τα στήρια για τον Βόλο. Ε, Μπέο. Να σε καλά, Παόκι μου. Μπέο. Να σε καλά. Να σε καλά. Ο Βράνιες. Μπέο. Άντε με τον Μπέο τώρα. Σα τη Φακλάνα θα κάτσεις την Κυριακή. Έλα ρε. Άντε ρε Μπέο. Ο δήμαρχος της καρδιάς μας είναι. Άμα πας στο Βόλο και πεις τίποτα για τον Μπέο θα σε πάρουν σου κυνήγι. Να ξέρεις. Για σου πω εγώ που τον βρίζουνε από πίσω ψιδηριστά. Πήγα πέρσι τον Νοέμβριο και λέγανε Μπέο και σαν τέλει. Ε, Μπέο, Ραπτόπουλος εδώ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Αχιλέα. Μπέο, άμα τα κάνανε αυτά στον Ολυμπιακό, θα κάτσεις σαν τη Φακλάνα, έλα, ρε Μπέο. Μωρέ, Κωνσταντίνε. Το Μπέο, ρε. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Καλά, αυτά είναι καλά, Γιατί ρε φίλε, είναι ωραίο να υποδεχτεί κόσμο, τσιγκουράκια, να πάρει η πόλη. Να μην παίξουν έξι του Πάου. Γιατί με την άκρη του Ολυμπιακού έχει εντύπωση. Έτσι τα κάνετε τα ήττα εσείς και ο Ολυμπιακός. Έτσι περνάτε από τις έδρες. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε αίτητα τέτοια. Δεν έκανε. Σε παρακαλώ, έτσι ήταν, αλλά δεν έκανε αυτά τα αίτητα. Έτσι. Έχανε. Εγώ τα καλά του Ολυμπιακού πηγαίνω κάνετε. Και δεν χάνω στο Καραϊσκάκι, στο Άκα, στο Βικελίδη. Ο Ολυμπιακός έχανε όταν τα έκανε αυτά. Να τα λες όλα. Λέγε. Ρεπορτάζ από το μεγάλο Μάικ Σαρό, το τετραπαλίκαρο. Όπα. Ο Βράνιες λέει, κάλεσε την Τσέτσα. Τσέτσα. Έτσι τη λένε αυτή, να. Η καινούργια είναι. Η καινούργια η Τσέτσα, ναι. Να τραγουδήσει για πάρτι του. Η πρώην γυναίκα του Αρκάν να τραγουδήσει είναι αυτή. 50.000 πήρε για να, την φωνάζουν η Μαντόνα της Σερβίας. Πολύ πλαστικό, αλλά είναι μερακλείδικο το εργαλείο. Παιδάκι μου, βγάζει λεφτά από το τραγούδι γυναίκα. 50.000 τώρα πήγε στο πάρτι. Πλάκα με κάνεις. Μια χαρά. Όσα θα βγάλω εμείς σε δύο χρόνια που λέω λόγο. Βάλει και εσύ πλαστικό, τι να σε κάνω. Θα βάλω πλαστικό, θέλω, εσύ να κάνω ρε φίλε. Κοίταξε, η τσέτσα. Κάθε άνθρωπος έχει τα ταλέντα του. Ναι. Ωραία. Βάζει πλαστικό, γίνεσαι τσέτσα και βγάζει 50.000 σε μια εμφανισούλα. Βάλει και εσύ. Εδώ τι να βάλω. Ήρθε και ο Ρίτς πριν 25 χρόνια πλαστικός και πήγαν όλες οι γυναίκες. Πολύ ωραία η Μπρουκ. Με τον Ρίτς ρε φίλε, τον ζήλευα μόνο που τη χάιδευε. Τότε ήμουν και μέσα στην εφηβεία. Είχα γίνει τώρα όλο το σπίτι. Είναι γριά, 50... Άσπριζα όλο το σπίτι κάθε μέρα για την Μπρουκ. Τώρα η Μπρουκ είναι γριά 58 ετών. Πάλι την κουστάρω. Πώς γουστάρεις εσύ την ώρα τη Βαλσάμι. Εγώ είμαι κολλημένος με Μπρουκ. Προχθές θα πέθαινε πάλι. Μη με λες τέτοια. Έχει γλιτώσει η Βαλσάμι. Πάμε γραμμές, σαν τις γάτες. Εγώ είμαι μπρουκικός. Φίλε, έβλεπα Μπρουκ και τρελαινόμουν. Ανέβαινε η αδρεναλίνη στα 58 είναι τώρα. Βρέα είναι και 68 αφού μου αρέσει τελείως. Είναι καψούρα φιβική. Καλημέρα. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το να. Παρότι αυτό που λέει σε κάτι που είσαι και Κινέζος, κανονικός. Γιατί το λέτε αυτό.
Γιατί κύριε Ραπτόπουλε, σας έλεγαν Ζαφυρίου, αλλά κάνατε τον Κινέζο. Ξέρετε για ποιον λέει, αλλά δεν πειράζει. Ζαφυρίου δεν Ζαφυρίου έχουμε. Ζαφυρίου δεν έχουμε όμως. Έχετε Παπαζαφυρίου όμως. Ένα παπάι. Άλλο Ζαφυρίου, άλλο Παπαζαφυρίου. Λοιπόν, ο κύριος Παπαζαφυρίου. Δεν μας νοιάζει. Κάτσε να ακούσει, ρε φίλε. Όχι, καλά λέει, δεν μας νοιάζει. Γιατί να σχολιάσουμε, συνάδελφο, υπάρχει λόγο. Έγινε ατύχημα στον περιφερειακό τώρα ανεβαίνοντας στην Επταπηγείο, έχει ουρά πάρα πολύ. Επταπηγείου, ουρά. Ναι. Με κατεύθυνση προς απού. Άψε. Με μέτωπο δυτικά. Μέτωπο δυτικά, μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, στον δρόμο όπως ανεβαίνει στην Επταπηγείου και πας προς Παπαγεωργίου να κατεβεί. Ωραία. Εκεί πέρα υπάρχει ένα ατύχημα. Ήρθα ασθενοφόρο, είναι μια κυρία βέβαια που είναι πάνω στο ασθενοφόρο. Απλά μόνο για να την πάρουν προληπτικά. Εγώ ένα θα πω, όσοι περνάνε από εκεί να μην σταματάνε να κοιτάνε πολύ να φέρνουν. Είναι απλό το θέμα. Όχι, να κοιτάνε γιατί κουτσομπόλιδες. Με αυτό, κολλάει κίνηση έτσι, ναι. Εσύ δεν κοιτάνε. Ναι, ακριβώς αυτό έγινε. Ραπτόπουλε, μάλιστα. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μεταγραφές ή έστω και αν δεν πετούσε αυτά τα εκατομμύρια που λες, τι θα έλεγες? Ότι δεν βάζει λεφτά ο Σαββίδης, μας κοροϊδεύει. Ότι δεν βάζει λεφτά ο Σαββίδης. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Παιδάκι μου, εγώ λέω άλλο. Ναι, παιδί, τα λεφτά που ξόδεψε ο άνθρωπος, ναι. Η ομάδα σου έπρεπε να πετάει και στην Ευρώπη να είναι στους 16 του UEFA. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι? Παντού υπάρχουν θύρες, από αυτό που λέει. Θύρες. Δηλαδή θα πάρεις και δεν θα βγει. Γιατί κανένας, καμιά ομάδα στον κόσμο έτσι, δεν μπορεί έτσι, να παίρνει παίκτες. Και στη δουλειά σου, και εσύ Κωνσταντίνε, δεν έχεις εργαστεί με θύρες. Εμένα με βρίζουν και βρίζω στη δουλειά μου καθημερινώς. Φύρες, φύρες. Φύρες θα πετύχεις. Θα πετύχεις φύρες, όχι για να κάνεις. Κάτι, και κάτι άλλο να πω. Κατόπουλε, αν πέθανε η δανεική στον ΠΑΟΚ και η απόδοση ότι βάζανε ένα γκολ στον ΠΑΟΚ ή δεν έπαιρνε ένα γκολ στον ΠΑΟΚ, θα έλεγες ότι παίξαν καλά ή δεν παίξαν καλά? Βρε ψωμάκι του στερεί τώρα, γι' αυτό σου λέει. Άμα δεν έπαιξε καλά την επόμενη μέρα. Ωραία, αγόρι μου τώρα, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι θα πας στο Βόλο για να κάνεις περίπατο. Δεν ούτε το μας δεν θα δούμε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, γιατί δεν θα έκανα περίπατο. Όχι, όχι λες. Δεν θα έκανες περίπατο. Έκανε άλλο περίπατο με το Βόλο. Ίδια ομάδα με την ΑΕΚ έχω. Την κέρδισες. Τι την κέρδισες, άμα δεν με έδινε το φάουλ θα είχα πέρασε. Για ένα φάουλ γίνεται κουβέντα τώρα. Για πολλά γίνεται. Χαμένο πέρασε, ναι. Καλημέρα λοιπόν, να δούμε παραπάνω. Μανούλα μου, να χαρώ. Καλά γερί. Μανούλα μου, καζέινη μου, γλουτένη μου. Καλημέρα επόμενος. Καλημέρα. Καλώς ονα. Εγώ είμαι στη γραμμή. Βεβαίως, εσείς είστε, ναι. Λοιπόν, μόνο για ποδοσφαιρικά μιλάμε ή και για κάτι άλλο? Και για θρησκευτικά και για κοινωνικά και για σχόλια. Και οτιδήποτε. Για ιστορία κορμού, ιστορία δέμους, βιολογία. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, μου δίνετε ένα 1,5-2 λεπτά να πω μερικά πράγματα που έχω να κάνω. Από ένα, έφτασα 2 λεπτά. Πάρε ένα λεπτό. Αργός είναι, ναι. Λοιπόν, επειδή μένω σε μια περιοχή λαθρομεταναστευτικής εξουσίας, ναι. Εκεί που είναι το άνδρο των άθεων εισβολέων και εννοώ το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, μάλιστα. Και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να βγαίνω μέρα νύχτα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παραπονιέμαι για το τι επικρατεί στην περιοχή, λέω στους καλούς Σαμαρίτες, αυτούς που λέγονται αντιρατσιστές και λένε ότι λυπούνται αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα να τα ανεμαζόμαστε. Όπα, μη χαρακτηρίζουμε παιδιά. Άστο να μιλήσει. Ναι, οκ, αλλά μη χαρακτηρίζουμε παιδιά. Άστο να μιλήσει αμέσως. Δεν τον έκοψα εγώ. Είναι εντολή των κομμουνιστών εδώ που είναι ηχολήπτες. Ανθρωπόμορφα τέρατα, είπε ρε φίλε. Δεν γίνεται να. Άμα σκοτώνουν και βιάζουν και κάνουν, δεν ανθρωπόμορφα τέρατα. Γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν ρε φίλε. Δεν τα λέμε για τους Έλληνες. Για όλους τα λέμε. Εσύ αμέσως κομμουνιστή από μέσα. Όχι, έλα πάμε, καλημέρα. Εντάξει, θα τον κόψει τον άνθρωπο. Δεν γίνεται να αφήνουμε γιατί θα γίνουμε μπάχαλο ρε Κωνσταντίνε. Αν αρχίζουμε και χαρακτηρίζουμε έτσι συνέχεια, πρέπει να έχουμε. Α, μπράβο, ναι, καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Φίλε, εδώ κάνουν κουμάντο οι κομμουνιστές, δεν άλλες για τα τέρατα. Τίποτα. Έλα φίλε, έλα, έλα πάμε, ναι. Πάμε να ακούσουμε κόσμο. Έχουμε πολλές γραμμές. Καλημέρα. Καλώς ο Καλώς Έλα ρε φίλε, έλα ρε τριφυλάρα, πήρες τα πάνω σου, έλα. Τι λέει, όλα καλά? Καλά, καλά φίλε. Και εδώ ο γερμανικός ο τύπος παρουσιάζει, τον σέβονται πολύ τον Ολυμπιακό. Μα αφού είναι σοβαρός συνέδρος, πιστεύω ότι, και πιστεύω ότι το μάτς θα πάει, δεν θα μπει φουριόζα η Μπάγεν, ε? Η Μπάγεν και να... Δεν κάνει 0-0. Εσύ ο Ολυμπιακός συνέδρα το έχει κάνει ο χειρός στην Ευρώπη. Ό,τι και να λέμε τώρα, εντάξει. Δεν είναι Ολυμπιακός 2000-2005. Δεν είναι Ολυμπιακός 0-2-0-1-0-2. Α, έτσι στο ρελαντή σβηστή νίκη λέει, βλέπουν εκεί οι Γερμανοί. Σβηστή νίκη. Τι θα δεις, ρε, μπάλα θα δεις να πει. Εντάξει, πολύ πιθανό. Ναι, πολύ τι πιθανό, θα δεις. Ναι, πολύ πιθανό. Απλά εγώ λέω ότι μπορεί να βάλει και ο Ολυμπιακός κανένα γκολ. Αυτό λέω. Για να ανοίξει λίγο. Πώς θα βάλει ο Ολυμπιακός? Ένα βάλει, ένα ποντέ, ένα πέναντι. Ποιο θα κάνει? Ο Γκιγέρμα και καταρχήν οι μπακ δεν θα ανέβουν, α τα πω ένα-ένα. Οι χαφ δεν δημιουργούν. Ο Μασούρας
δυσκύλιο στον γκολ. Εντάξει, μαρκάρι, κάνει ράι. Δυσκύλιο σε βάλει κανένα γκολ. Ο Σέντερ βορβάζει και ο Ποντέ σε τριπλάρι. Πώ θα βάλει γκολ ο Ολυμπιακό, σε κάθε στημένο. Ναι, εντάξει. Πώ θα βάλει. Καλά, ρε κούλα, αυτοί οι κουμπαράκιδε και οι γαλάκιδε, πώ του λένε όλου, ρε. Άστα να πάμε. Έχουμε πρόεδρο στην ΕΠΟ δικό μα και οι κουμπαράκιδε. Κανονίζουν. Δεν μα βοηθάνε, δεν μα βοηθάνε. Να σε καλά, φύγε φίλοι, να πάρουμε ακόμα ένα. Καλημέρα στη Γερμανία. Φωνάζει άλλο από μέσα. Έναν ακόμα θα πάρουμε. Τι φωνάζει, κάτσε ακόμα και 59. Καλημέρα. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ραπτόπουλε. Θέλω να μου πεις, γιατί σε ακούω τώρα λες για τον ΠΑΟΚ ότι θα περάσει αέρα από το Βόλο και ο Ολυμπιακός πέρασε αέρα από το Χαριλάου. Πώς στείνονται τα παιχνίδια, δηλαδή... Δεν είπα κύριε μου στείνονται παιχνίδια, λέω πέρασε, θα περάσει αέρα. Πώς, δηλαδή, πώς το λέτε θα φτάσει στον παίκτη να μην παίξει καλά, πώς φτάνει στον παίκτη εντολή, δηλαδή δίνει ο προπονητής. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, κλείστε και θα σας πω. Δεν ξέρω τι κάνουν οι ομάδες. Εγώ θα σας πω για μένα. Ναι. Εγώ έχω παίξει τέταρτη κατηγορία και έπρεπε να χάσουμε ένα παιχνίδι. Ναι. Μας κρωστούσαν τρεις μισθούς και λέει θα χάσετε το παιχνίδι για να πάρετε τους τρεις μισθούς. Ναι, αλλά ήταν τέταρτη κατηγορία, ρε Κωνσταντίνε. Χειρότερη κατηγορία ήταν. Τέταρτη κατηγορία. Άλλο όταν τώρα, έπαιζα εγώ τέταρτη τώρα, κατηγορία. Σε επαγγελματίες παίχτες που παίρνουν 1 εκατομμύριο ευρώ, κάποιοι από αυτούς, πώς θα τους πάρεις, να τους πεις να τους δώσεις. Θα πάει ο τεχνικός διευθυντής, ναι, ο μάνατζερ. Θα διώχνει ο άλλος, ναι. Ναι, και θα του πει την ιστορία. Ποια την ιστορία, με το τέταρτο αριστεχνική. Όχι, ιστορία. Θα του πει την ιστορία. Θέλει να μάθει άλλος πώς γίνεται κιόλας. Α, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν είπα για τέτοια πράγματα. Εγώ είπα θα περάσει ο Άρης από την Ξάνθη, θα περάσει ο Ολυμπιακός από τον Χαριλάου, θα περάσει ο ΠΑΟΚ από την Ξάνθη, θα περάσει ο ΠΑΟΚ από το Βόλο. Έκασε, ναι, αυτά. Ο Ολυμπιακός που έχει. Έχει. Ο Ολυμπιακός θα περάσει από τον Ατρόμητο. Από το Ηράκλειο θα περάσει. Από το Ηράκλειο. Εντάξει. Ούτως ή άλλως θα περνούσε, ρε Κωνσταντίνε. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρεις, ναι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε κάτι πρωτάθλημα έχετε. Αυτό έχουμε, ρε Κωνσταντίνε. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό θέλουμε να μένουμε στις 4 γραμμές, αλλά πού να μείνουμε με αυτά που γίνονται. Λοιπόν, έχουμε πλούταρχο στην πόλη μας, να ξέρετε, από 4 το Οκτώβρη. Μιλάμε για Φωνάρα. Τρομερή παρουσία, υπέροχος τύπος, μαγικές οι μουσικές του και τα τραγούδια του. Μαζί του και ο γιος του Γιώργος Κακοσέως. Άλλη μια υπέροχη φωνή. Μαζί τους και η Αφροδίτη Χατζημινά. Εισιτήρια βρίσκομαι στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr.